Τι κάνατε πουλάκια μου? Παρασκευηλά. Τι νιώθετε, την αισθάνεστε, την αφουγκράζεστε, τι μυρίζεστε? Ε, είναι δίπλα, είναι κοντά, μας τυλίγει, μας θοπεύει, μας αγκαλιάζει. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε μπουμπουκοβλάσταρά μου, ελάτε ζουμουσάκια μου, και όχι μόνο. Να κάνουμε και σήμερα μια όμορφη εκπομπή, να κάνουμε και σήμερα μια αγνήμια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Να πούμε και σήμερα τα δικά μας, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και μετά αυτά, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πριν απ' όλα θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην επέμβαση που κάνει ο φίλος μας, αγαπημένος Ζουμουσάκη, από τους πλέον, απ' τους πλέον παλαιούς και από τους πλέον πιστούς, τον Γιάννη τον Κανάρη, τον αδερφό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά σήμερα. Κάνε χαβαλές στους γιατρούς, κάνε χαβαλέ, κάνε πλάκα. Παίξε 4-3-3, 4-4-2, ανέβασε τα μπακ σου, βάλε κάθετες, παίξε όπως παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο με τη Χάρτινη, όπως παίξαμε στο πρώτο 20 λεπτό με τη Λαμία. Κάντε τους χαβαλέ, αδερφέ, είσαι δυνατός και δεν μασάς τίποτα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, χορηγός της πρώτης ώρας, με εκπληκτικά πράγματα, ειδικά στεγνοτήρια Bosch, που δεν αφήνει με τη νέα τεχνολογία AutoClean ούτε χνούδι ούτε τίποτα. Σβήσε το χνούδι, θα καεί το πελεκούδι. Έχω ίστρο από αυτά που έχετε βγάλει και που βγήκαν για τη Μαλαματίνα. Κλαίω, δεν μπορώ. Θέλω να αποθεώσω τον τύπο που χθες το μεσημέρι στην Ίνος Δραγούμη κατέβαινε με μια μηχανάρα τεράστιου κυβισμού. Τεράστιου κυβισμού, απαλίκας 2 μέτρα για την πλάτη αυτά, και φορούσε κράνος που στο κράνος είχε βάλει από πάνω ένα ντύμα το κεφάλι ενός πάντα. Δηλαδή είχε ντύσει το κράνος του με ένα κεφάλι από πάντα. Πόσο ήθος! Τελείως αντισός! Τελείως αντιβαρβατήλα! Δηλαδή ούτε το νοιάζει! Όλες οι γυναίκες γύριζαν, θέλω να σας πω. Όλες! Όλες, όλες, δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό, αν ήταν παγίδα, αλλά πέτυχε το σκοπό του. Πέτυχε το σκοπό του, τον αποθεώνω. Και είναι της μόδας, μου είπαν τελευταία, να φοράνε διάφορα, να ντύνουν το κράνος, να μην είναι έτσι άχαρο το κράνος. Και να είναι κεφάλι από αρκούδα, από σκυλάκι, από γατί, από λύκο και τέτοια. Εγώ το πάντα που είδα χθες ήταν και ασπρόμαυρο, επηρεασμένος ίσως, δεν μπορώ να με αντικειμενικό σε αυτά τα πράγματα. Ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στον τύπο που δεν ξέρω αν μας ακούει καν. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Γερμανία, εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά, και σε όλες τις χώρες του κόσμου που είστε συνδεδεσμένοι με την εκπομπή μας, με τους αθλητήριους, με το ζουμουσού. Σήμερα έχουμε, πριν συνεχίσω με τους χορηγούς, την χαρά να δώσουμε 2 εισιτήρια για το μπάσκετ, εισιτήρια διαρκείας, για να δείτε όλη τη χρονιά την ομάδα αυτή που τόσες χαρές, τόσο περηφάνεια έχει προσφέρει στο παρελθόν και θα το ξανακάνει, γιατί πιστεύουμε στον Κώστα Φλεβαράκη, πιστεύουμε στα παιδιά που έχουν αναλάβει τώρα. Το ένα εισιτήριο είναι από το Club Ανόβερο, από τα παιδιά στη Γερμανία, κληρώσαμε και ένα τις προάλλες, έχουμε 3 να δώσουμε, σήμερα δίνουμε το δεύτερο, και το άλλο είναι από την ομάδα στο Facebook, από το φίλο μας, ένα πολύ αγαπημένο παιδί στο διαδίκτυο, τον Βεριώτη, ο οποίος κάθε χρόνο, έτσι επειδή μας αγαπάει, έτσι επειδή γουστάρει, και βέβαια με προσωπική του επιβάρηση, έτσι δεν τα βρίσκει τζάμπα, ο Βεριώτης μας τα προσφέρει και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Τον θεωρούμε φίλο μας με όλα τα γράμματα κεφαλαία, και όχι επειδή δίνει κάθε χρόνο ένα εισιτήριο σε κάποιο παοκτσάκι, σε κάποιο ζουμουσάκι, αλλά για τις απόψεις του, για τον τρόπο που γράφει, για τον τρόπο που μας αγκαλιάζει και εμάς, και που συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε εμείς τον ΠΑΟΚ. Με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας σκεπτικό, με τη δική μας ιδιοσυγκρασία, με το δικό μας θυμικό, με τις δικές μας αρχές, με τις δικές μας ιδέες, με το δικό μας όραμα, με τη δική μας ιδιοτροπία, με το χαρακτήρα μας ο καθένας που έχει. Άρα λοιπόν σήμερα, ιδού η Ρόδος για τους μπασκετικούς που πολλές φορές γκρινιάζετε και εμάς μας έχετε ρηγμένους και γιατί και τα λοιπά. Και προσέξτε τι θα κάνουμε, και τα 2 εισιτήρια θα τα δώσουμε και με μήνυμα,
Όσοι θέλετε δηλαδή να γράψετε στο FM κενό το μήνυμά σας στο 54526, αλλά και με σταθερό τηλέφωνο για εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα, γιατί δεν το θεωρώ είδος πολυτελείας να θέλεις να δεις την Παοκάρα μέσα σε αυτό το υπέροχο στολίδι που είναι τόσο δικό μας και που θα έχω και την ευκαιρία, θα σας πω πολλά περισσότερα και στο Δεκέμβρη να παρουσιάσω και μια εκδήλωση πυγμαχίας, θα τα πούμε όσο πλησιάζει η ώρα. Κλείνω αυτή την παρένθεση και λέω λοιπόν ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι και τις 10 παρακάτω ψηλά, δηλαδή 1 ώρα και 45 λεπτά από τώρα, να κληρώσουμε 2 εισιτήρια διαρκείας για το μπάσκετ. Και μέσα από το μήνυμα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526, αλλά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο όπου θα μου δίνετε τα 3 τελευταία ψοφία και έτσι θα σας βάζω στην κλήρωση. Ισχύει τώρα για το πρωί, για την εκπομπή μας, το μεσημέρι στο 2-3, στο ποιος, αυτός ένα 0, θα έχουμε άλλα πράγματα να κληρώσουμε, υπέροχα, ελάτε και εκεί να παίξουμε παρέα, να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε χαβά, να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, βρες το τραγούδι, βρες ποιος έχει βάλει τον γκολ, με ηχητικά, με quiz, με διαγωνισμούς, περνάμε υπέροχα το πρώτο μισάωρο και στο δεύτερο μισάωρο, επίσης πολύ σημαντικό, γιατί βγαίνει ο Κώστας Βασιλόπουλος και όσοι έχετε ακούσει τι έχει πει τις τελευταίες μέρες, βλέπετε ότι και επιβεβαιώνεται, αλλά και είναι απόλυτα έγκυρα και έγκριτα ο διευθυντής Φόρτσα. Έτσι κι αλλιώς το ξέραμε αυτό, δεν περιμέναμε να το μάθουμε τώρα. Ελάτε στην παρέα μας, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έτσι κι αλλιώς και Παρασκευή και Πέμπτες και Τρίτες και απογεύματα και βράδια και όποτε θέλετε και όποτε γουστάρετε. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Πάμε λοιπόν να πούμε και τους υπόλοιπους, γιατί είναι πολύ σημαντικοί και πολύ αγαπημένοι. Και το Αιγαίον, διοικητήριο 214.000, ωραίο καστρο 69-56-66, δύο καταπληκτικές ψαραγορές, πεντανόστιμα πράγματα στα δύο ηχθειοπολία, μοσχοβολάει ο τόπος και με χώρο εστιατορίου. Κρεατούμπα πόντου 10 και ψητά και μαγειρευτά 9-26-7-40, υπέροχα πράγματα εκεί από τον Βασίλη και τον Μέτρ, το σεφ. Όποιος το μέτρο της μαγειρικής εννοώ, όποιος δεν πήγε χάνει, απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Και βέβαια για τα κορυφαία ψωμιά, τα πιο διαλεκτά, τα πιο καθαρά γλυκά, τούρτες, κεράσματα, προφιτερόλ, σοκολατόπιτες κτλ. Τρέχουν τα σαλάκια μου με 100 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς εκκίνηση κατευθείαν. Κατευθείαν δεν υπάρχει, έτσι. Ζαχαροπλαστεία, Νικολάηδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και όσοι πήγατε, πραγματικά καταλάβετε γιατί λέμε αυτό που λέμε. Έχουμε βέβαια ματς αύριο. Μπάλα. Το νου σας ρε μπάλα. Το νου σας καλά ρε μπάλα. Ρε μπάλα. Το νου σας ρε μπάλα. Το νου σας καλά. Αυτό για όλους της οικογένειας. Για όλους. Επειδή είναι τριήμερο. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα την Τρίτη. Εννοώ μετά από το 2-3. Πρωί θα ξανακάνουμε τώρα την Τρίτη. Το νου σας, όσοι θα κάνετε ένα υπέροχο πάρτι, να πούμε εκδρομικό. Και για την Παοκάρα και για τα Τσιπουράδικα και για θα έχει υπέροχο καιρό, γιατί ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα του κόσμου. Σας την έχω πει την ιστορία όταν ήρθε ο Ζουγανέλης στον Αντένα και κάναμε την κουβέντα. Να την ξαναπώ, να την ξαναπώ. Μοιράζει ο Θεός χώρες, είναι στο ξεκίνημα του κόσμου και μοιράζει χώρες ο Θεός. Δίνει στους Άγγλους στην Αγγλία, στους Γερμανούς στη Γερμανία, στους Βέλγους στο Βέλγιο, στους Ισπανούς στην Ισπανία, στους Πορτογάλους στην Πορτογαλία και πάει λέγοντας. Μοιράζει όλες τις χώρες κάπου στο βάθος, όπως ήταν έτσι ένα τεράστιο να πούμε λιβάδι, κατά πράσινο. Ακούει κάτι χορούς, κάτι, όπα, δώστο, ας βάλω το ζεμπέτικο της Ευδοκίας μέσα, ποιητική αδεία, συγγραφική, ραδιοφωνική, τέλος πάντων αδεία, πείτε το όπως θέλετε. Χορεύω κάποιο, πλησιάζει λίγο ο Θεός, βλέπει εκεί κάτι καφάσια, κάτι τσίπουρα, κάτι κοψιδάκια, σε κάτι κάρβουνα αυτά. Έλα, έλα, μουσάτος, έλα φίλος, του λέει ο αρχι Νταλαβερτζής, εκεί να πούμε, ο περίεργος, ο... γιατί πάντα υπάρχει ένας, είναι ο ψίστης, είναι αυτός που φαίνει τα τσίπουρα. Καταπληκτικό επίσης το ποστάρισμα που λέει, όταν βλέπεις στο μπουκάλι της Sprite καπάκι από Coca-Cola, τότε περιέχει τσίπουρο.
Πάολο Κοέλιο. Το ήθος δεν είναι αυτός που το σκέφτηκε. Το ήθος δεν είναι ότι είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό, κάτι πολύ πραγματικό που το έχουμε δει όλοι, έτσι. Σε αυτά τα μπουκάλια τα πλαστικά, τα δίλητρα. Λοιπόν, το ήθος είναι που θέλησε να παντρέψει τον Πάολο Κοέλιο με το όταν οι πλανήτες συνωμοτήσουν. Πώς μπορεί να οικονομήσει κάποιος, φίλε, με μία ατάκα, ε. Δηλαδή, όταν οι πλανήτες, λέει, συνωμοτήσουν, γίνεται αυτό που θέλεις. Κι άμα ο άλλος που έχει ευχηθεί κάτι άλλο, πιανού οι πλανήτες. Τι θα παίξουμε, τάβλη, ποιος θα ρίξει το πιο καλό ζάρι. Ε, τι σκεπτικό είναι αυτό, ας πούμε. Οι δικοί μας πλανήτες είναι πιο μάγκες, είναι πιο κακαλάτικοι και το αλλονού είναι μισορυξιές, τίποτα μισοπλέμονοι. Έτσι πάει. Εξήγησέ μας το. Τέλος πάντων, επιστρέφω τώρα, τι έλεγα. Α! Πώς μπορώ να βγω στο χωματόδρομο, έτσι βλέπετε. Έτσι. Μπορώ να τελειώσω στη μεσημεριανή εκπομπή, να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή να το ξεκινήσω τώρα 8 και 20 και να το τελειώσω στις 2.30, στις 3 παρατέταρτο. Πλησιάζει λοιπόν ο Θεός. Είναι εκεί πέρα όλοι μαζί. Έλα, 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 έλα φίλος, έλα μην. Τι κάνετε. Έλα, βγάλε γυναίκα, βγάλε στον ξένο ένα πιατάκι θα φας. Έχω καταπληκτικό, να σου βάλω, τι θέλεις, τσιπουράκι θέλεις, ρετσινούλα θέλεις. Όχι μαλαματίνα, λυπάμαι, θα τα πούμε μετά αυτά, είναι άλλο θέμα. Βάλε στον ξένο μας, μα εγώ μια στιγμή ρε παιδιά, όχι, 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 λες, παρακαλώ, δεν δέχομαι κουβέντα, σε δέχομαι κουβέντα. Βάλ' του, τι να σου βάλω, βάλ' του λίγο πατσετούρο, βάλ' του λίγο λουκανικά, το χωριάτικο, καταπληκτικό είναι το χωριάτικο. Καταπληκτικό, είναι υπέροχο, δώσ' του ανθρώπου. Βάλε, έλα, κάτσε, κάτσε άνθρωπε μας εδώ, κάτσε, εδώ, μπράβο, πάρε πιατάκια που πάρει και λίγο ψωμάκι φρέσκο, πω, καταπληκτικό είναι, ζεστό, ζεστό, ζεστό. Άναυδος, ο Θεός, τέλος πάντων, είδε πως τον αγκάλιασαν οι Έλληνες, πως συμπεριφέρθηκαν σαν να τον ήξεραν χρόνια, πως υπήρξε μια οικειότητα φοβερή, μια φιλοξενία άνευ προηγουμένου. Άφησε το ποιος είναι και το τι κάνει και τα λοιπά. Τον βάλαν μέσα στην παρέα του σαν μια οικογένεια. Ήπιε, έφαγε, γέλασε, είπανε τα δικά τους. Και κάποια στιγμή γυρίζει και λέει, ρε παιδιά, λέει, να σας πω λίγο κάτι. Λέει, πες μας φίλος, πες μας μουσάτος, να σας πω κάτι ρε παιδιά, λέει. Δηλαδή, με ξέρετε και από χθες. Όχι, άνθρωπε μου, τι σε ξέρουμε εδώ, έλα στην παρέα μα. Τι πάει να πει, λέει, δεν κατάλαβα. Οι άλλοι δεν μας πλησίαζαν, ναι. Ήταν περίεργοι, ήταν να πούμε αφηρημένοι. Τι αφηρημένοι, ρε. Το ξέρετε ότι μοίρασαν χώρες, ότι ο Θεός μοίρασε χώρες. Λέει, τι μοίρασε χώρες. Λέει ο αρχιμάστορας. Λέει, μοίρασε, ρε παιδί μου, το μέρος πάνω στη γη που θα μένετε. Έχετε βρει κάπου. Όχι. Και τι θα κάνετε. Εντάξει, ρε φίλε. Έχει ο Θεός, λέει ο ένας, ο ψίστης. Έχει ο Θεός, λέει, εντάξει, δεν θα καθούμε τώρα, αλίμονο, λέει, αλίμονο. Μα, λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, λέει, οι άλλοι πήραν χώρες. Εσείς, λέει, πού θα πάτε, πού να, όπου και να πάμε εμείς, λέει, θα τα καταφέρουμε, δεν έχουμε, λέει, ψυχή, έχουμε καρδιά, είμαστε ωραίος λαός. Έχουμε, λέει, κάτι χοντρά ελαττώματα, αλλά τα καταφέρνουμε όμως στο τέλος και... Θα φτιάξουμε όπου μας στείλει, λέει ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν είναι. Δεν πρόκειται, λέει. Ναι, αλλά πιθανόν, λέει, να το χάσατε, λέει, το τρένο. Εντάξει, και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ξέρετε, λέει. Εγώ είμαι, λέει, που μοιράζω τις χώρες. Όχι, ρε φίλε, λέει. Εσύ είσαι, έλα, Θεέ μου, λέει. Δεν πειράζει. Εντάξει, μη στενοχωριέσαι. Εντάξει, κάτω. Έλα τώρα, μη μετανιώνεις, λέει, για το γλέντι που κάνουμε. Όχι, αυτό είναι λάθος. Τι θα γίνουμε, λέει, μίζεροι και σκεπτικοί. Όχι. Ακούστε ρε παλιοχαρακτήρες. Ακούστε να σας πω εδώ, ρε άνθρωποι. Είχα κρατήσει μία μικρή γωνία στον πλανήτη για να πηγαίνω να ξεκουράζομαι, λέει ο Θεός. Ένα μέρος ευλογημένο που έχει ήλιο τις περισσότερες μέρες του χρόνου, που έχει και καταπληκτικές χρυσές παραλίες και αμμουδιές και βότσαλα και καταγάλανα νερά, και έχει τον πιο όμορφο ουρανό του κόσμου. Ακόμα και στο χειμώνα του, ο ουρανός είναι γαλανός. Δεν μαυρίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και έχω και βουνά, και έχω και ποτάμια, και έχω και δάση. Αυτή τη γωνία λοιπόν, χαλάλη σας ρε μπαγάσιδες. Σας τη δίνω για να μείνετε εσείς, είπε ο Θεός. Αυτή την ιστορία μου την είχε πει ο Γιάννης Ζουγανέλης, όταν είχε έρθει καλεσμένος
στον Αντένα 2000 νομίζω. 2000, όχι 2003, θα σας γελάσω. Όχι, όχι, 2003 ήμουνα στον Extra Sport. Πρέπει να, αυτό έπρεπε να έγινε το 2006. 2006-2007, μικρή σημασία έχει. Δεν την ξέχασα ποτέ την ιστορία. Αυτή είναι ευλογημένη χώρα. Πώς βρέθηκα εκεί? Έλεγα λοιπόν για την εκδρομή που θα κάνουν οι περισσότεροι και θα βρεθούν στο Βόλο να συνδυάσουν. Να ρε γυναίκα, μου βάλει το κεφάλι, γυναίκα. Πάμε μια εκδρομή! Πάμε μια εκδρομή! Δεν με πηγαίνεις πουθενά! Όλο με τον ΠΑΟΚ! Όλο το Σαββατοκύριακο! Να στην μπάλα! Να Champions League! Να Europa League! Να μπάσκετ! Να βόλι! Γιατί δεν με πηγαίνεις πουθενά! Άντε ρε γυναίκα, όχι μόνο θα βγούμε βόλτα. Θα πάμε και τριήμερο! Όλε! Όλε! Επιτέλους! Επιτέλους έβαλες τη σχέση μας πάνω από τον ΠΑΟΚ! Επιτέλους εισακούστηκαν τα παράπονά μου! Ένιωσα κι εγώ τη σημαντικότητα! Ένιωσα ότι δεν είμαι δεύτερη στη σειρά! Ότι δεν είμαι πια ένα παραπέδι! Δεν είμαι πια στην προτεραιότητά σου κάπου χαμηλά στη λίστα μετά τον ΠΑΟΚ! Εντάξει τώρα! Α, πάμε κύριε παιδί μου, πού να πάμε, πού λέτε να πάμε. Πάμε, πάμε μήπως Χαλκιδική. Χαλκιδική, τώρα Χαλκιδική. Τι Χαλκιδική, Χαλκιδική πήγαμε το καλοκαίρι, πήγαμε το καλοκαίρι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, πήγαμε το καλοκαίρι. Πάμε μήπως να πάμε καμιά, Πλαταμόνα, Πλαταμόνα. Πήγαμε Πλαταμόνα, πέρσι δεν πήγαμε Πλαταμόνα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάμε μήπως κανένα Πόζαρ, τίποτα, Πόζαρ, θα πάμε Πόζαρ. Άσε λίγο να χειμωνιάσει, ρε παιδί μου. Πάμε λίγο αργότερα τον Πόζαρ. Μήπως πάμε Γιάννενα, μια χαρά ευθεία δρόμος, Δεν θα περάσουμε τέλεια, έλα, Ντρούλη μου. Φανταστικά τα Γιάννα, ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα, στη λίμνη. Θα πάμε μια άλλη φορά. Άσε τα Γιάννενα. Μήπως να πηγαίναμε καμία Κερκίνη, τίποτα. Κερκίνη τώρα. Χάθηκαν οι λίμνες. Να σου πω κάτι, πρέπει να συνδυάσουμε γυναίκα ένα μέρος το οποίο έχει και βουνό και θάλασσα. Γιατί να μπούμε σε αυτή τη διληματική διαδικασία? Γιατί να πρέπει να επιλέξουμε ή βουνό ή θάλασσα? Αχ, Αντρούμε, έχεις δίκιο αγάπη μου, έχεις δίκιο Στεφάνη μου. Άκου που σου λέω άντρα, πες σου πω κάτι, πάμε να δούμε μέρη που συνδυάζει. Γιατί να πάμε μόνο Χαλκιδική, πιο πολύ θάλασσα? Γιατί να πάμε, ας πούμε, στο βουνό? Γιατί να πάμε? Όχι. Γιατί μόνο? Θα συνδυάσουμε κάτι. Για πες ένα μέρος, Αντρούλη μου. Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε. Να. Πήλιο. Αμάν. Πήλιο, ναι. Παιδιά, θα πάμε στο Πήλιο. Μπράβο. Γιατί το Πήλιο, γυναίκα. Εκεί η Μαγνησία. Έτσι. Ο παγασιτικός κόλπος. Να βουνό. Να θάλασσα. Να τσιπουράδικα. Να ξενοδοχεία. Να βόλτες. Να δωμάσου. Ότι. Συγγνώμη, πώς είπες? Λέω ρε παιδί μου ότι να βουνό, να θάλασσα. Αυτά τα άκουσα, τα μετά! Το μετά τι είπες εκεί που έβηξες? Είπα! Να βουνό, να θάλασσα, να τσιπουράδικα, να βόλτες, να αγκαλίτσες, να πούμε, να σου ξουμούξου, να σου λουμουντρούχουμε στο ξενοδοχείο. Να ξέρεις, εγώ είμαι έτοιμος, πολύ δυνατός. Ναι, αυτά, να βόλτες, να το πήλιο, να έτσι, να. Τι μου λες? Για πες, πάω Κυριακή, δεν παίζει Κυριακή, νομίζω, αγάπη μου, δεν θα δώσουμε σημασία σε αυτά τώρα, αφού είπαμε πρωτεύον θέμα, πρωτεύουσα σημασία, αυτή τη φορά είναι η εκδρομή μας. Μην με μπλέξεις τώρα με το, πάω Κυριακή κάπου, δεν θυμάμαι τώρα που παίζουμε. Φέρε λίγο το κινητό σου. Όχι, ας το κινητό. Φέρε λίγο το κινητό σου, να μπω, φέρε, μα το σε παρακ, φέρε το κινητό σου είπα. Να δω. Τώρα, περίμενα, νομίζω δεν ξέρω. Super League. Περίμενα. Τώρα το περιμένω. Έχω μια υπόνοια. Εγώ θέλω να δω μόνο. Ναι. Μάλιστα, αγωνιστική αυτά. Άρα δεν τρέπεσαι. Έχω να τραπώ. Γιατί να τραπώ. Πες μου, γιατί. Δες το φωτοστέφανο πάνω το κεφάλι μου. Δες. Εγώ το αθώο αγόρι που θα πω σε έξοδο που θα σε πάω. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Βόλος, νούπου σου Βόλος, πες μου ότι δεν είναι ότι αυτή η ομάδα παίζει, ας πούμε, στα Χανιά. Νούπου σου Βόλος. Αυτή την αγωνιστική παίζουμε με το Βόλο. Αυτή την αγωνιστική, δεν το θυμόμουν να κάνω. Και τι σημασία έχει σε εμάς? Εμείς θα πάμε Παρασκευή μεσημέρι, θα είμαστε εκεί. Θα μείνουμε Παρασκευή βράδυ. Θα μείνουμε Σάββατο βράδυ. Και την Κυριακή το μεσημέρι θα γυρίσουμε πίσω. Ναι, αλήθεια? Μήπως σου διαφεύγει, Αντρούλη μου, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο. Άσυχτη.
Κοίταξε ρε παιδί μου πώς θα φέρνει τύχη. Δηλαδή τώρα θα συνδυάσουμε την εκδρομή μας και θα πάμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ. Λέω εγώ. Όμορφα. Όμορφα. Να ξέρετε έχουν γίνει τέτοιοι διάλογοι. Θέλω να αποθεώσω αυτούς που βγήκαν και κάναν στιχάκια μετά τη Μαλαματίνα, το ατόπιμα, το μεγάλο ατόπιμα! Να πάει να κάνει συνεργασία με τον συμπολίτη. Εντάξει, ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι δεν είναι αλίμονο. Όπως και εσείς είστε ελεύθεροι να πιείτε ό,τι θέλετε. Απλά τα τρία κορυφαία, το ένα πάω και χρυμπάρι, πάρτε το χαμπάρι, και έχει και διάφορα άλλα μεμοκαταληξίες μετά που δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. ΠΑΟΚ Γεωργιάδη, θα πίνω μέρα βράδυ. Τώρα στριμώχνονται και οι άλλοι. Σου λέει, όσοι θα φύγουν από τη Μαλαματίνα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι εσείς. Κάναν οι άλλοι, βάλαν οι άλλοι το αυτογκόλ. Κάναν τη Μαλαμπίπιπ. Να φανταστείτε, έβγαλε ανακοίνωση η Μαλαματίνα. Αγαπάμε τον ΠΑΟΚ και στηρίζουμε μεγάλες και μικρές ομάδες και αυτά και είμαστε και εκεί για εσάς και τέτοια. Φανταστείτε τι έχει γίνει. Εγώ με πολύ ενδιαφέρον θα ήθελα να δω τις πωλήσεις μετά από τρεις μήνες. Το ένα λοιπόν ΠΑΟΚ και χρυμπάρι, πάρτε το χαμπάρι. Το άλλο είναι ΠΑΟΚ Γεωργιάδη, θα πίνω μέρα βράδυ. Και στην Τούμπα εκεί θα πιω βασιλική. Ωραία, όμορφα. Τούμπα Λίμπρε αλλιώς. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τώρα έτσι πιο πολύ για το χαβά γίνεται αυτή. Δεν σας λέμε εμείς να κάνετε εμπάργκο. Μπορεί εσείς από μόνοι σας. Χρειάζεται εμείς να το πούμε. Λέω τώρα παιδί μου εγώ. Κατά τα άλλα αγωνιστικά πριν πάω στο διάλειμμα. Σκέφτεται μήπως βάλει Πέλκα αντί για Μπίσε. Ο Μπίσε που αποτελεί τη δική μου προσωπική αδυναμία και καψούρα. Σας το έχω πει και το ξέρετε. Δεν είναι στα καλύτερά του. Και διάγει μία, εγώ θα έλεγα και παρατεταμένη περίοδο δεφορμαρίσματος. Τον αγαπάμε. Εγώ προσωπικά του έχω καψούρα, του έχω αδυναμία, το λατρεύω για το χαρακτήρα του, για τα χαρακτηριστικά του, για το πόσο μεγάλης και κομβικής σημασίας είναι το παιχνίδι του όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στα δύο double, με την ποιότητά του, με τις κάθετές του, με την έκρηξή του χωρίς να είναι ο πιο γρήγορος του κόσμου. Είτε αριστερά τον έβαλε, είτε στον άξονα τον έβαλε, με τα σημαντικά του γκολ, έτσι, που έδωσαν και τίτλους, που έδωσαν και σπουδαίες νίκες, τον υπεραγαπώ. Όμως, ενώ η ομάδα τον τελευταίο καιρό έχει βρει το δρόμο της, ενώ υπάρχουν παίκτες μέσα που είναι πάρα πολύ φορμαρισμένοι, βλέπε Μίσιτς, βλέπε Λιμνιός, βλέπε Γιαννούλης, βλέπε Σφιντέρσκι, λέω αυτούς τους τέσσερις ας πούμε, και συνεπικουρούν και οι υπόλοιποι, αλλά αυτοί είναι τώρα που έχουν ας πούμε τη μεγαλύτερη προσφορά και την μεγαλύτερη άνοδο και σε σχέση με πέρσι, δεν είναι στα καλά του ο Μπίσε. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αν του κόστησε τόσο πολύ, γιατί έκανε δύο συγκλονιστικά παιχνίδια με τον Άγιαξ. Σε τόσο υψηλό επίπεδο, με τόσο δύσκολους αντιπάλους, ήταν ο κορυφαίος, ηγήθηκε της ομάδας, ελείψη άλλου ηγέτη, ελείψη Αντρέ Βιερίνια. Σε αυτά τα δύο μάτς. Μετά όμως, σαν να άδειασε, σαν να έχει χάσει το κέφι του, την όρεξή του, σαν να μην έχει δυνάμεις, δεν ξέρω τι. Και μάλιστα τον έχει τοποθετήσει τον τελευταίο καιρό και στη θέση του. Γιατί κάποιοι λέγανε δεν τον βάζει, λέει, στον άξονα και εκεί αριστερά, βολοδέρνει, δεν είναι για αριστερά. Συμφωνώ, είναι δεκάρι. Δεν είναι όμως τα καλά του. Ίσως έφτασε και η δική του ώρα λοιπόν να καθίσει στον πάγκο. Ακούστε τα λόγια που είπε ο Βαρέλα πριν το μάτς με τη Λαμία που μίλησε και είπε. Σχεδόν είπε καλύτερα που τραυματίστηκα. Το λέω με ελεύθερα λόγια, με ελεύθερη απόδοση, γιατί θα είναι ένα διάστημα να κάνω τη σκληρή αυτοκριτική μου. Δεν ήμουν αυτός που έπρεπε και να πρέπει να καθίσω κάτω να ξαναφορτώσω τον εαυτό μου, να ξαναφορτίσω την μπαταρία μου, να ανακτήσω δυνάμεις, να αποκτήσω το πάθος που δεν είχα. Έκανε σκληρή αυτοκριτική, το λέω τώρα, δεν θυμάμαι αυτολεξή τα λόγια, αλλά σας λέω το νόημα. Ίσως πρέπει και ο Μπίσε λοιπόν να καθίσει έξω, να κερδίσει ξανά σε δυνάμεις, να ανακτήσει, να πω μια ωραία λέξη ελληνική, να ανακτήσει τις δυνάμεις του για να είναι έτοιμος και να ξαναδούμε τον Μπίσε που πρέπει. Ο Πέρκας είναι υγιέστατος, είναι δύο μάτς, έχει μείνει τελείως έξω και ορίστε η ευκαιρία σου. Όπως την άρπαξε ο Λιμνιός και άφησε τον Ζαμπά έξω, όπως την άρπαξε ο Γιαννούλης, όπως την άρπαξε ο Μίσιτς, όπως την άρπαξε ο Ζίβκοβιτς, η ευκαιρία σου. Δείξε μας πόσο σημαντικός είσαι για αυτή την ομάδα. Ο στόχος από ό,τι φαίνεται παραμένει και δικαίως, γιατί ήταν πολύ καλό στο μάτς με τη Λαμία. Εγώ έχω 3-4 μέρες που σας λέω κάθε μέρα πρέπει να δω την ώρα τώρα
για να παίξω το ηχητικό την Τρίτη που θα ξαναγυρίσουμε για το πρωινό εννοώ, γιατί έχουμε και το μεσημέρι 2-3. Εγώ λέω ότι ο Στοχ θα σκοράρει στο Βόλο. Εσύ βγες και πες ότι θα σκοράρει. Ωραία. Τέλεια. Μια χαρά. Η Νόβα δεν θα δίνει εικόνα, λέει, γιατί ως τώρα, ας πούμε, έδινε. Δεν θα δίνει εικόνα για το ΒΑΡ. Δεν δίνουμε εικόνα για το ΒΑΡ. Ωραία, τα έχουν τακτοποιήσει. Βλέπετε. Πώς πάνε να καταργήσουν το ΒΑΡ. Η Νόβα, που ξέρουμε ποιος την έχει την Νόβα, ή ποιος την παίρνει, ή ποιος επηρεάζει, ή ποιος θα την πάρει. Λίγη σημασία έχει. Δεν δίνω, λέει. Είναι σαν να βγω να πω, παιδιά, σταματάω τον μπαλέτο. Άντρα Κωστάκη, έκανες μπαλέτο. Όχι. Τότε το σταματάς. Το ίδιο πράγμα. Δεν θα δίνω εικόνα. Μήπως και που έδινες τα σωστά πλάνα. Λέει, τι μας κάνεις, μουτσουνίτσες. Μας κάνεις, ας πούμε, τι ιδιοτροπίες, κόγξες. Να, δεν δίνω. Μισός και δώσεις, θα βρούμε απ' αλλού. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Βλέπετε πόσο ωραία παίζεται το παιχνιδάκι. Μια χαρά παίζεται το παιχνιδάκι. Μπράβο στον Αντετοκούμπο. Τελειώνω εγώ και πάω σε διάλειμμα. Rockets Bucks 111-117, το λέω στους φίλους του NBA που έστειλαν μήνυμα. Γεια σου Τίμο, γεια σου Δήμητρα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να έρθετε βεβαίως. Ο Μούσης, ο Χάρντεν έφαγε μια τάπα όλη δική του, γιατί είχε βγάλει γλώσσα πέρσι. Όχι ο Αντετοκούμπο, λέει MVP, πάρε την τάπα σου. Από το μείον 16 γύρισαν οι Bucks, εκτός έδρας μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του NBA. Τελειώσαν τα pregame και τα φιλικά. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, μην ξεχνιέστε, μην ξεχνιέστε. Επιστρέφουμε με γραμμές 2310-287-888. Πάμε, πάμε, πάμε κατευθείαν στις γραμμές, αν περιμένετε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Το νου μας αύριο, διπλό στο Βόλο, όποιος παίξει, συγκέντρωση. Μια μικρή τούμπα θα είναι το γήπεδο, γιατί χιλιάδες κόσμου θα εκδράμουν, όπως είπαμε. Χαίρομαι που σας αρέσουν τα μικρά σκετζάκια που φτιάχνουμε, και εγώ τα γουστάρω αυτά. Να φεύγει λίγο το μυαλό από τη στενοφόρια. Το ίδιο κάνουμε και στο 2-3. Να έρχεστε και εκεί, να τα λέμε, να παίζουμε, έχουμε και εκεί πλούσια δώρα. Σήμερα κληρώνουμε 2 εισιτήρια διαρκείας για το μπάσκετ. Και μέσα από τα σταθερά θα μου δίνετε τα 3 τελευταία ψηφία, αλλά και μέσα από το μήνυμα FM, και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Το ένα το δίνει ο ΠΑΟΚ Βεριώτης, η ομάδα στο Facebook, αγαπημένος φίλος, και το άλλο τα παιδιά από το Ανόβερο, το Club ΠΑΟΚ Ανόβερο. 2 εισιτήρια διαρκείας για το μπάσκετ. Είναι υπέροχο το δώρο, υπέροχα τα δώρα για να βλέπετε την ΠΑΟΚΑΡΑ όλη την διάρκεια της χρονιάς. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς στην Εύη. Έχεις αδειάσει. Άλλους 4 σήμερα έχεις αδειάσει. Άλλους 4. Τι να κάνω, έκανα τρίπλα κι εγώ. Τρίπλα. Τι γίνεται, για πες. Λοιπόν, εγώ πήρα, επειδή βιάζομαι πάρα πολύ πριν να πάω στο γιατρό. Εύχομαι να είναι κάτι υπεραστικό και όχι κάτι σημαντικό. Thank you. Λοιπόν, έμαθα χτες ότι πίσω στο ΒΑΡ θα έχουμε αυτό το μπουμπουκοβλάσταρο, τον Παπαπέτρο. Το ξέρεις? Το ήξερες? Δεν το, ούτε καν. Ούτε καν. Παπαπέτρο έχουμε. Ούτε καν. Έτσι, μάλιστα. Ναι. Βλέπεις τώρα τι πάνε να κάνουν. Βλέπεις τι πάνε να κάνουν. Λέει Νόβα, δεν θα δίνω. Και τον Κομίνη. Δεν θα δίνω εικόνα. Ναι. Λοιπόν, άκου. Επειδή το άκουσα, με ενδιαφέρει τι θα πούν. Τι θα πεις και εσύ και τι θα πούν και τα άλλα τα σωμουσάκια. Εντάξει. Και τον Παπαπέτρο. Και Βασιλόπουλο θα ρωτήσω το μεσημέρι, να ξέρεις. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Άντε, Εύη μου, περαστικά. Φιλιά. Γεια σου, Εύη μου. Γεια. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ. Έπεσε. Γεια σας. Καλημέρα σε όλα τα σωμουσάκια. Καλό στο Θουβού. Καλό στο παιδί. Να έχει 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. Με τη μακρόχρονη. Βέβαια. Και για τώρα να δούμε. Στην πίνα κουφάλα μαλαματίνα. Τι. Και τώρα στην πίνα κουφάλα μαλαματίνα. Ούτε με την Τάρνερ την Τίνα, ρε σύ μαλαματίνα. Σήκω κι εγώ. Κρύψου στην κουρτίνα, κουφάλα μαλαματίνα. Ούτε στην πισίνα καλύτερα. Και στην πισίνα. Τι γίνεται. Γιατί να βουλιάξει. Εκεί στην κιλοτίνα, ρε σήμερα ματίνα. Έχω το, άμα ανοίξει το κασελάκι, έχουμε. Άστο, δεν τελειώσουμε ποτέ. Και έχει 5 γραμμές, έλα. Λοιπόν, θέλω να το διαβάσω όποιος μπορεί. Ναι. Είναι ένα άρθρο που το δημοσίευσα στον τοίχο Ντάνινγκ και Κρούγκερ. Ναι. Και εξηγεί κάποιες ανθρώπινες συμπεριφορές. Ναι. Βλέπεις, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι
επιμένουν για κάτι πολύ λάθος και τα λοιπά, πώς εξηγείται και τα λοιπά, είναι φοβερό, παιδιά, έχει εξηγεί πολλά πράγματα. Κάπου πάει το μυαλό μου σε κάποιους που λένε να φύγει το ΒΑΡ, να φύγει ο Περέρα, δεν το θέλουμε. Όχι, αυτό δεν ισχύει, είναι διαφορετικό, αυτό είναι... Ναι, τέλος πάντων, εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Απλά, όχι, εκείνο πάει ότι αφού το πω, ξέρω εγώ, ο Τάδε. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ, δείτε το, διαβάστε το, δεν είναι μεγάλο πολύ, είναι πολύ ωραίο. Κάντε ρε σε μια κοινοποίηση στον τοίχο μας. Στον τοίχο. Α, το έκανες, τέλεια. Ναι, Ντάνι Κρούγκερ. Τέλεια, σε πολύ ωραίος. Το φαινόμενο του Ντάνι Κρούγκερ. Σε πολύ ωραίος. Λοιπόν, είναι φοβερό, δείτε το. Τώρα κάτι άλλο. Για μπάσκετ να σε βάλω τα νούμερα. Βάλε, ναι, βάλε 500. Βάλε. Τέλεια. Σήμερα θα την κάνω, παιδιά, έτσι, στο τέλος, 10 παρακάτω ψηλά. Ναι, και τα δυο ύστερα, και του Βεριώτη και του Ανόβερου. Ωραία. Κωστή, ναι. για το σκηνικό στη... στου Ρέντι. Στου Ρέντι, ναι. Ταυτοποιήθηκαν, όπως είπαμε και χθες το μεσημέρι με Βασιλό, ταυτοποιήθηκαν 5 άτομα. Ο τύπος, ο 31χρονος, είχε, λέει, πιστόλι, γεμιστήρες, σιδερόβεργες, φυσίγκια, τα οποία είπε ότι τα θέλει για το Πάσχα. Καλά, ναι. Τα είδε, φωτογραφία. Τα είδα, δεν τα είδα. Όλα είναι ολοκέντρια. Όλα, ρε, φρέσκα, τι. Σε παρακαλώ, τσιγκυρικιτζής. Πιστεύεις, ε? Αυτός είναι αυτοφοράκιας. Μου βρωμάει. Εγώ έχω την εξής ερώτηση. Ξέρεις ότι γίνονται επεισόδια, έτσι. Ανοίγουν κεφάλια, αυτά τα δείχνει η τηλεόραση, η Ευρώπη, χαλάει ο κόσμος. Και φαίνεται και η φάτσα σου. Και ξέρεις, θα έρθω στο σπίτι σου. Τα βγάζεις σαν να παρουσιάζεις τάπερ, επίδειξη. Στο Ντάνι και Κρούγκερ που σου είπα πριν, τι έγινε, όπου ξεκίνησε αυτό, το ψάξανε. Για πες. Το 44, το 50, δεν ξέρω πόσο, ένας διάβασε ότι με το μελάνι του λεμονιού γίνεται αόρατη μελάνη, αυτό κάνουν παιχνίδια και τα λοιπά μαζί, σταθεί, φαίνεται. Ναι. Και έβαψε τα μούτρα του και βγήκε και έκλεισε δύο τράπεζες. Και τα πήγαν και τον πιάσανε. Και όταν τον είδανε με τα μελάνια, ξέρεις τι του είπαν. Τι έκανε, έλα εδώ ρε σου πια! Όχι, χυμό λεμονιού έβαλε, όχι μελάνια. Α, χυμό λεμονιού, άξω μελάνι, με το μελάνι είπες. Όχι, όχι, το μελάνι του λεμονιού το χυμό εννοώ. Α, το χυμό του λεμονιού, μάλιστα. Και γράφουν για θησαυρούς και άμα ζεσταθεί... Ο παδός του, ο παδός του Τάκη Λεμονή. Έτσι, δηλαδή, κανονικά. Αυτό παίζει. Και τέλος πάντων, παιδί μου, όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον πιάσουνε, λέει, μα πώς λέει, φόρησε ένα χυμό λεμονιού. Πώς με βλέπετε. Ναι, άμα το διαβάσεις, θα πάνε στο φοβερό. Είχε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, θα πω ότι αυτός είναι αυτοφοράκης για μένα. Ότι ήταν καινούργια, περίμενε να έρθουνε. Το μικρό το κόλπο είναι ότι ξέρεις... Τώρα γι' αυτό πρέπει να πάμε σε αφαίρεση βαθμών και τέτοια, έτσι πάλι. Εμένα μου βρωμάει όλο αυτό, Γιώργο. Φουβού, μου βρωμάει όλο αυτό τόσο πολύ ζέχνη από μακριά. Ο Αβγενάκης μιλάει για τη βία και για τη βία εδώ και πολύ καιρό. Ναι, ναι. Τι να σου πω. Και βία δεν κάνουμε εμείς. Για να φάνε τώρα μια ωραία καμπάνα από την Ευρώπη τίποτα. Δεν για να δεις. Καμπάνα. Δεν ξέρω. Δεν θα φάνε καμπάνα, δεν υπάρχει πρόκληση. Τέλος πάντων. Ξέρεις, θα τη βολέψουνε, δεν ταιριάζει τη δουλειά. Έγινε, Γιωργάρα μου. Θα πάνε να το κυνηγήσουν για να γίνει αυτό το πράγμα. Φιλιά. Εγώ λέω ήταν αυτοφοράκια. Ζουμουσού. Ζουμουσού. Σε περιμένω το μεσημέρι. Φιλιά. Γεια. Γεια σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό στο παιδί. Καλό στο Χριστά. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να λύνω τις σκευωρίες, να ξέρεις. Βεβαίως. Γι' αυτό θέλουμε. Να ξέρετε ότι στο νησί του Πάσχα έχουν ένα έθιμο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν για κυνήγι κουνελιού. Έχουν ένα ειδικό κουνέλι εκεί και το οποίο το μπορείς να το πετύχεις είτε με πιστόλι, είτε με φωτοβολίδα. Είτε με στιλέτο. Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, επιλέγεις εσύ με ποιο τρόπο θέλεις. Ετοιμαζόταν για τα δρόμενα στο νησί του Πάσχα. Βεβαίως, βεβαίως. Και αμέσως εδώ, δηλαδή, η παρεξηγιάρηδη Έλληνα, πάρετε, όχι, τα ήθελε για το Πάσχα και ο άνθρωπος... Όχι, πάλι καλά που δεν είχε και καμιά σούβλα μέσα. Βεβαίως, να σουβλήσει κανέναν. Ότι ετοιμαζόταν να κάνει κοντοσούβλη. Ναι. Κοίταξε, Κωστή, ο κύριος Αβγενάκης είναι γνωστός πολέμιος της Βίας. Το είχε δείξει και όταν πήγε τότε με την ομάδα του Ηροδότου. Βεβαίως. Που είχαν σκοτώσει ο παδί του. Σκοτώσαν το παιδί και πήγε να τους υπερασπιστεί. Πήγε να τους υπερασπιστεί και πήγε μάλιστα να πει ότι είναι πολύ αυστηρή η ποινή που έφαγε ο Ηροδότος, να μειωθούν οι ποινές. Ο ίδιος άνθρωπος, μάλλον είναι διπρόσωπος, έχει διπλή προσωπικότητα, είναι Dr. Αβγενάκης and Mr. Υπουργός. Τώρα ζητάει αυστηριοποίηση των ποινών. Ναι, ευαισθητοποίηση. Και βγήκε ο πατέρας του, ο χαροκαμένος πατέρας, που του φάγανε το γιο έτσι τζάμπα και βερεσέ, έφυγε να πάει να δει ένα μάτς, δεν γύρισε ποτέ πίσω, του το φέραν στην κάσα, που είπε τι έγινε.
Αυτός πήγε και, και τότε και, και υπερασπίστηκε τους δολοφόνους. Και τώρα λέει δείχνει ευαισθησία, τώρα. Η ξεφτύλα δεν έχει όριο. Ο στόχος τους είναι ένας, Κωστή. Από την αρχή, από την ώρα που ήρθε ο κύριος Αυγενάκης, πηγαίνει, κάνει συναντήσεις με την UEFA. Πηγαίνει, κάνει συναντήσεις από εδώ και από εκεί. Μόνο, με μόνη του κουβέντα, τα επεισόδια, θα δεις ότι θα δημιουργηθούν επεισόδια γενικώς. Από τη στιγμή που οι άλλοι δεν τζίμπησαν τόσο καιρό και δεν κάνανε. Ακριβώς. Όχι, και που, οι δικοί μας οπαδοί είναι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πραγματικά να έχουν γίνει τα έσχη μέσα στο σπίτι μας και να είναι ο κόσμος πραγματικά συγκινητικός, υποδειγματικός, συγκλονιστικός. Αν δεν έτσι. Έκανε Κωστή μου την προσπάθεια που κάνανε η security του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Άρη, όταν είχε τη φαϊνή ιδέα, δεν ξέρω ποιος, να κάνει ντου στην 4, ναι. Οι δύο δημιουργίες. Ναι, ναι. Μπορεί να είχαμε νωρίτερα. Λοιπόν, για να μην ξεχνόμαστε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το 2011, όταν παίξαμε με τον Ολυμπιακό στο Βόλο, τον Ολυμπιακό Βόλο τότε, ο κύριος Ντέος πάλι τότε έβγαινε και έλεγε: ελάτε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα εδώ, αγαπημένη πόλη, ελάτε, όλα καλά κτλ. Ναι. Και πήγαμε εκεί και η αστυνομία περίμενε τον κόσμο με χημικά και με μάσκες και με ρόπαλα. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε μετά και εκείνο το κεκλεισμένο των θυρών με τα ελικόπτερα και με τους νίντζα που είχαν έρθει. Και αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και ίδιος υπουργός. Προστασία του πολίτη. Ένα έχω να πω. Ηχητικό βάζω. Αυτά. Αυτά, Κωστή μου. Καζανάκι, να, να φύγουν οι ακαθαρσίες. Έτσι. Και κάτι τελευταίο. Μέσα σε όλα, ποιος εμφανίστηκε και έδωσε και συνέντευξη στην Air Sport. Βρε το πουλάκι μας. Βρε τον Al Bundy της διαιτησίας. Βρε σώπα. Ρε παπά. Αλήθεια, ρε παπά. Τώρα θυμήθηκες. Τι λες, ρε παπά. Ο ΠΑΟΚ λέει φταίει λέει, που έφυγε τη θυσία. Εννοείται ότι φταίει ο ΠΑΟΚ και για ό,τι κάνει είσαι τυχερός που ήταν ο ΠΑΟΚ και δεν ήταν τίποτα άλλο. Γιατί αν ήταν τίποτα άλλο και τους είχες κάνει αυτά που έκανε στον ΠΑΟΚ Al Bundy, δεν θα ήξερες από πού να φύγει. Ακριβώς, ακριβώς. Όλοι τώρα παιδιά, βγείτε, ο Πανουργιάς, όλοι ο ένας με έναν τον άλλον, βγείτε. Ο Πανουργιάς, θα έχουμε φύγει τον Πανουργιά. Αυτός που έβαλε τον 55χρονο τερματοφύλακα να παίξει. Ναι, 10.000 αύριο στο Βόλο, Κερκιδάρα, λαός, τραγούδι, πάθος, έτσι, διπλό, γεια σας. Σιπουράρα, γούστα και τα λοιπά και επιστρέφουμε πίσω και όλοι. Και δεν μας πέφτει με τίποτα! Με να το ξέρετε! Φιλιά! Γεια σου τον Ομπάμπουε! Γεια σας! Ένα, δύο, τρία! Καλώς το παιδί! Του και βγήκα! Μένιο! Καθαϊδρωμένος πέμπτος! Αγόρι μου, μισό δευτερόλεπτο, άκου λίγο! Τι βρέθηκε στην κατοχή του 31χρονου! Ένα πιστόλι! Άντε ρε! Άκου! Πιστόλι! Γεμιστήρα! 50 φυσίγκια, 2 μάσκες κάλυψης full face. Μάλλον έχει ακμή, σπυράκια και δεν ήθελε, ντρέπεται. Και η φασμάτινη και πλαστική. Προφανώς η φασμάτινη πήγαινε πιο ωραία, η πλαστική το έδιζε λίγο το δέρμα. 10 φωτοβολίδες χειρός, 2 ράβδι, μεταλλική και ξύλινη. Μιλάμε τώρα για λωστούς, έτσι. 3 πτυσσόμενοι μεταλλικοί σουγιάδες. Αυτό είναι για να καθαρίσει το λεμονάκι, για να αυγοκόψει. Άντε μπράβο. 4 κυλινδρικές συσκευασίες πυροτεχνημάτων, 3 πακέτα πυροτεχνήματα, 59 κροτίδες, 3 USB, 2 κάρτες μνήμης και 2 κινητά να παίρνει τη μανούλα του και να της λέει «Μάνα, θα κάνω τρομερό γλέντι το Πάσχα». Αυτό νίκαιζε εξτρά αποθήκη. Προφανώς. Προφανώς. Ούτε έμπορος τόσα, φίλε. Αν ήταν η δουλειά του, αν είχε μαγαζί που διοργανώνει πάρτι με πυροτεχνήματα, τόσα δεν θα είχε. Και πιστολάκια και τέτοιο. Το πιστόλι μπορεί να πει το πιστολάκι τα μαλλιά, κύριε Πρόεδρε. Για να στεγνώνω το μαλλί μου το είχα το πιστολάκι. Το θέατρο του παραλόγου. Απευθύνονται σε ηθαγενείς. Αλλά δεν είναι στην Ελλάδα. Θέλω να βγάλω παλικά κήρυγμα να συγκιστώ από εκείνα τα δικά μου ξέρετε. Λοιπόν, ποιος εμπιστεύεται τον κύριο Μπέο και τα φαινόμενα της Ελλάδος? Μετρήστε τις ομάδες που έχουν ιδρυθεί τα τελευταία 25 χρόνια. Νεοειδρυθήσεις ομάδες. Καμία, κανένα εφησυχασμό. Άκουσε λίγο, να το πω Κωστή μου, όπως το σκέφτομαι. Δεν είναι η ομάδα των Χανίων, η ιστορική ομάδα. Είναι ο Πλατανιάς. Τα νέα βρασνά της Κρήτης. Έκαναν μια ομάδα που πήγε στην Αλφαδινική. Είναι ακόμη και ο Αστέρας Τρίπολης, όχι ο Παναρκαδικός ή ποιοι άλλη ομάδα, ιστορική. Με καταλάβατε. Και δέστε, πολλές. Είναι ακόμη ο Εργοτέλησα. Πού ξεφυτρώσαν αυτές οι ομάδες? Δεν είναι δηλαδή γιατί, ο Όφη. Η Καλονή. Η Καλονή που μας έβγαλε την ψυχή.
μαγκές και λοιπά και λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στήθηκε μια χαρά αυτό εδώ το ερείπιο, η Τσεσεκά της Ελλάδος, οι λοποδίδες του ελληνικού χρήματος, που μέσα από κουσκοτάδες, από σαλιαρέλιδες και από τέτοια, επί 30 χρόνια φάγανε τα λεφτά της Ελλάδος και των Ελλήνων γενικότερα, για μίλαμε μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, και αλωνίζανε. Και μας κάνουν και κήρυγμα. Αλωνίζανε. Και μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί. Έρχεται η ώρα να τα πληρώσετε. Έχετε 2 χρόνια που έχετε ξεφτυλιστεί, είστε κάτω από όλες τις ομάδες, όσο για εσάς φίλοι της ΑΕΚ. Τι έγινε τελικά? Φέτος θα δηλώσετε εσείς, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, να το πάρει ο Ολυμπιακός. Πέστε μας. Όχι, περιμένω να φύγει από την Νόβα η ΑΕΚ. Μα εγώ τον έχω χοντρά-χοντρά και περιμένουμε τις ανάλογες κινήσεις. Τις ανάλογες κινήσεις. Φιλιά πολλά. Γεια σου Μένιο. Σε περιμένω το μεσημέρι. Μαγεύεις. Μαγεύεις το μεσημέρι. Φιλιά. Γεια. Πάμε. Γεια σας. Και συγγνώμη, περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ελάκι. Αφού ενώσαμε το ΠΟΧ. Όχι το ΠΟΧ. Το ΠΟΧ έγινε, άλλαξε. Έτσι, ενώσαμε το ΠΟΧ. Ναι. Κάνουμε ακόμα μια μαγκιά όλοι εμείς οι παοξίδες. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό, έτσι, τι δείχνει. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Ενώσουμε και τα αδέρφια Γεωργιάδη, γιατί είναι μαλωμένοι εδώ και χρόνια. Γι' αυτό και κάνανε ένα από το εργοστάσιο και ένα από εκεί. Είναι μαλωμένοι, όντως είναι μαλωμένοι. Έτσι, ναι. Τώρα θα ενωθούν μετά το... Μαλώσανε όταν πέσανε ο πατέρας. Μάλιστα. Και τώρα πρέπει να τους ενώσουμε. Όχι Γεωργιάδης του Σάβα και ο Γεωργιάδης του Χαραλάμπους. Όχι, άλλη. Ο Μιχάλης και ο Γιώργης. Ναι. Μάλιστα. Να ξέρετε, έτσι το κάνουμε μια προσπάθεια, έγινε. Παιδιά. Πάντως το ότι αναγκάστηκε να βγάλει Άκη ανακοίνωση η Μαλαματίνο, όχι, εμείς αγαπάμε τον ΠΑΟΚ και στηρίζουμε όλες τις ομάδες και τέτοια. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει, έτσι. Δηλαδή πρέπει, δεν ξέρω αν έχουν Facebook, email κτλ. Κατάλαβαν, τους είπε κάποιος, κάνατε μεγάλη μαλαμπίπιπ. Έτσι. Εδώ και πολλά χρόνια είμαι στο εμπόριο μέσα και γνωρίζω τι γίνεται. Μπράβο. Άρα. Εμείς έχουμε καταφέρει να βγάλουμε δήμαρχο. Σε παρακαλώ, φίλε. Σε τρεις μέρες κινητοποιήθηκε ο οργανισμός. Εκεί έτσι. Που δεν το περίμενε κανένα. Πρόσεξε, το ξανατονίζω. Δεν είναι ο ρόλος μου, ούτε ο σκοπός μου, να σας κατευθύνω, να σας μανιπουλάρω, να σας χειραγωγήσω και να σας πω. Παιδί μου, εγώ το διευκρινίζω. Και εγώ δεν πρόκειται να σας πω μην πιείτε αυτό ή πιείτε εκείνο. Ποιος είμαι, νομίζω. Έτσι, δηλαδή δεν. Απλά ο κόσμος νιώθει ότι κάποιον τον ανέβασε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Δηλαδή έγινε συνώνυμο, μην το ξεχνάμε αυτό. Και τώρα σου λέει, πας αλλού, να ψαρέψεις. Έγινε. Για να καταλάβουμε τι δύναμη έχουμε. Λοιπόν. Ναι, σήμερα Παρασκευή. Βεβαίως. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Αποκλειστικά μόνο εδώ το ακούτε. Το ντέρμπι της Λεκάνης κάτω πότε είναι, την Κυριακή? Το ντέρμπι της Λεκάνης είναι την Κυριακή. Λοιπόν, μέχρι τότε θα δηλώσουν. Άοξες, έτσι. Ναι, βάλει και μια σπίνα όμως εκεί πέρα να τρέχει συνέχεια. Έχω ρε, να, συνέχεια, ορίστε. Συνέχεια. Α, μα χάλασε και τρέχει το νερό. Δεν καθαρίζει με τίποτα, πρέπει να τρέχει συνέχεια. Να σου πω κάτι. Βάλε μια σπίνα εκεί να τρέχει συνέχεια. Να σου πω κάτι. Πιστεύεις είναι τυχαίο που το λένε λεκανοπέδιο? Όχι. αυτό που είπες με το Θεό που μας έκανε αυτά. Ναι. Ωραία ιστορία, έτσι, Ζουγανέλης. Ναι, εγώ θα το πω κάπως αλλιώς τώρα. Ναι. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Είπα ότι τα απόβλητα όλα να τα στέλνετε προς τα εκεί. Μάλιστα. Το άλλο μέρος είναι καθαρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, έγινε Άκη. Για την ΑΕΚ, ναι. Για την ΑΕΚ, να πω κάτι. Να πεις. Θα παίξουν οι μισοί παίχτες, να ξέρεις. Οι μισοί, ήδη ο ένας είναι αυτός που μας κουβαλάει το κύπελο, δεν θα παίξει. Αυτοί που γλεντούσαν και κοροϊδεύανε με γυμνή εκεί πέρα, ναι. Οι μισοί από αυτούς δεν θα παίξουν. Τραγική εικόνα κι αυτή. Δηλαδή και αυτό γκολ μεγάλο πριν από το ντέρμπι με το Γαύρο, διαρρέει βιντεάκι. Καταρχήν η εικόνα είναι γυμνή, παίχτης με τα μπουκάλια στα χέρια, τραγουδίστε σε μια παραζάλη με τα μεσονύκτια να βρίζουν τον αντίπαλό τους. Δηλαδή, τι πιο μεγάλο κίνητρο δίνει στο Γαύρο μέσα από αυτό το βιντεάκι? Πόσο μπούφι παίζει να είναι, φίλε. Και δεν είναι και τυχαίο, σε λίγο καιρό φεύγει και ο Τίγλης. Μάλιστα. Τέλεια. Γεια σου, Άκη! Σε φιλό! Σε φιλό! Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε, κυρία μου. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Καλημέρα. Άλλος που μαγεύει το μεσημέρι, έτσι. Έχετε κάνει το μεσημέρι μεγάλο σαματά. Λοιπόν, παιδιά,
πόσα εκατομμύρια χαρίστηκαν στη Νόβα? 80% κούρεμα 80% έγινε. Δηλαδή από τα 300 πόσο είναι τα 80%? Μάλλον να δεις. Εντάξει, πόσο τώρα, περίπου. Για πες. Ναι, θέλω να, να πω αφαιρεθούν. Στους υπεύθυνους αυτούς που τα χαρίσανε να τα δώσουν εκεί στο μάτι αυτά τα λεφτά. Να γίνει κάτι εκεί. Άρα. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Άρε Παναγιώτη, άρε Παναγιώτη. Λοιπόν, τα λεφτά είναι πολλά, Κωστή. Πώς έλεγε ο Καλογύρου στο Google. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Μάλιστα. Τώρα δεν μας δίνετε και εικόνα, κύριε. Έτσι θέλετε να σταματήσετε το ΒΑΡ. Θα το κάνουμε δωρεάν εμείς, θα δίνουμε αυτό εικόνα. Θέλω να πω. Αν βγει ο Ιβάν και πει εμείς για να υπάρχει αξιοκρατία, για να είναι όλα πεντακάθαρα, γιατί δεν φοβόμαστε. Και με τη γραμμή θα το κάνουμε. Ό,τι θέλετε. Θα το βάλουμε και τη γραμμή τζάμπα, έτσι δωρεάν. Όπως μου γράφει και η Βροχή, λέει ποιος δεν θέλει κάμερες στις τράπεζες? Α, οι τραπεζίτες. Β, οι πελάτες. Ή Γ, αυτοί που σκοπεύουν να κλέψουν τις τράπεζες και οι συνεργοί τους. Όποιος δυσκολεύεται, υπάρχει και η βοήθεια του κοινού. Και οι χαζοί κατάλαβαν, λέει. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, όπου και να το ακουμπήσεις, βρωμάει. Γι' αυτό μακριά. Μακριά από εμάς αυτοί. Μακριά. Μακριά, όπως το λες. Όπως το λες. Όπως έτσι, το λες. Έτσι, όπως λοιπόν. Το λες. Αυτά είναι τα νέα. Εντάξει, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, το νου σας καλά. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Να σε βάλω για τον μπάσκετ μέσα. Όχι, φίλε μου, δεν θέλω. Εντάξει. Οκ, okay, λοιπόν, εδώ έχω. Και να κάνω και μια διαφήμιση, γιατί... Να κάνεις ό,τι θες. Πας, Παπουκίδη. Αγόρι μου. Συζητάς, βλέπεις το προϊόν. Σου λέει μια τιμή. Στο λογαριασμό βλέπεις άλλη τιμή και πληρώνεις... Το τέλος πολύ άλλη. Πολύ και φεύγεις. Γι' αυτό τους αγαπάω, έτσι. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά... Ό,τι και να πούνε, άλλοι δεν μπορούν. Ξεκινάς έτσι, ναι, αυτό και στο τέλος τι... Εντάξει, έγινε, okay. Δηλαδή με θύμισε τον Εδεσαίο... Ναι, στην αρχή είπαμε ναι, τόσο, ναι, αλλά ναι, μετά ναι, όμως αυτοί τέλος... θέλαν... Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Γεια σου, Παναγιώτη! Συγχαρητήρια, δηλαδή δεν υπάρχει το άτομο. Φιλιά πολλά, φιλιά. Χαίρομαι πολύ, καμαρώνω για το δίδυμο. Και τι τον έκανα, τον απείλησα. Τι, για πες. Λέω, κοίταξε να δεις, θα μας κάνεις καλή τιμή και θα το πω στον Κωστή και θα φωνάζει το πρώτο. Τι πήρες, επάνω, τι πήρες? Αρκετά πράγματα μπορώ να πω, φουρνάκι, φούρνο μικροκυμάτων. Μπράβο. Απορροφητήρα, σκούπα και πλητήρια. Έκανες οικοκυριό κανονικά, φίλε. Μπράβο. Σε περιποιήθηκε το κορυφαίο δίδυμο, το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών. Ηλεκτρονέτ, από Γκίδης Νικολαίδης, ηλεκτρονέτ. Φιλιά. Γεια σου, αδερφέ μου. Φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Λοιπόν, πάμε τέλος πρώτης ώρας. Τα είπαμε για την ηλεκτρονέτ. Καμαρώνω, έτσι. Στο κορδελιό. Ανδρέα Παπαδρό 10. Αιγαίων δικητήριο και ροόκαστρο, οι δύο ψαραγορές. Εκπληκτικό, φρέσκο, ψάρι, θαλασσινό, τα πάντα όλα μέσα, καλαμαράκια, μύδια, χταποδάκια, μαγειρευτά. Τέλεια όλα και με χώρους εστιατορίου. Νικολαίδης Αγροπλαστεία, εκεί θα βρείτε τα ωραιότερα ψωμιά και ζυμωτά και βυζαντινά και για διαβητικούς και τα πάντα όλα και ολικής. Και βέβαια και παγωτάρες και τουρτάρες και κεράσματα και σοκολατόπιτες και ό,τι θελήσετε από γλυκό. Και σιροπιαστά και τα πάντα και πάστες εννοείται. Και βέβαια για ψητά και μαγειρευτά, Πόντου 10, Κρεατούμπα. Εκεί είμαστε και νονοί στο μαγαζί. Όπως είπαμε, 9:26-7:40 εμείς το βαφτίσαμε. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πάμε γραμμές, συγχωρέστε τον καλλιτέχνη. Βγάζουμε ντέρτι, βγάζουμε καημό. Γεια σας, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Πέσαμε, επόμενος. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ακούγεστε? Βεβαίως, ακούγεστε. Άμα ακούγεστε, ωραία. Πρωινό ντέρτι έβγαλε να Δημητράκη μου, αδερφέ μου. Αγόρι μου. Angel, κορυφαία εταιρεία δημιουργίας εκδηλώσεων, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο άνθρωπος που ακούτε είναι μάγος. Μπορεί όχι, με... Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι με... Πρόσεξε. Με μία χαρτοτενία. Με μία σακούλα πλαστική, με ένα βατραχοπέδιλο, με μία μελιτζάνα και με ένα κατσαβίδι μπορεί να στήσει ένα γάμο, φίλε. Εσύ βγες και πες ότι δεν μπορείς. Αν είχα και 2 μέτρα καλώδιο θα το έκανα.
Άφησα το καλώδιο ρε Πίμπι μου και το ξέχασα. Έπρεπε να μου πεις αριστερό βατραχοπέδιλο ή δεξί. Αγόρι μου, αδελφέ μου. Άκου λίγο. Προηγουμένως ποιος είπε ότι αντί για ΠΟΚ, ΠΟΧ. ΠΟΧ, ναι. Ποιος το είπε. Τι σημαίνει στα τουρκικά ΠΟΧ, ε. Στα τουρκικά η λέξη ΠΟΧ, ξέρεις τι σημαίνει. Όχι, τι σημαίνει. Το μπιμπιπ. Αυτό που πατάς το καζανάκι και φεύγει. Αυτό που πατάς το. Το καζανάκι και φεύγει. Αλήθεια. Ναι, ΠΟΧ. Δηλαδή το, η κουράδα. Ναι, η κουράδα σημαίνει ΠΟΧ. Άρα πρόσεξε να δεις τώρα. Εύνης, κάνουμε όχι ραδιοφωνική, κουραδιοφωνική εκπομπή. Το άντια και λέμε τι λέει τώρα. ΠΟΧ, έτσι δεν το ήξερα ρε φίλε. ΠΟΧ, ναι, έτσι, ρε φίλε, στην καλή του την έννοια όμως, έχει απλά κούρα. Δηλαδή λέει ας πούμε, ρε, τι ΠΟΧ θα φάμε σήμερα. Αυτό. Αυτό το λέει το ΠΟΧ. Μάλιστα, η μητράκι μου. Όλα καλά. Θα αφήνω όλα καλά να πάμε, οδεύουμε, ταξιδεύουμε. Αγόρι μου, καλό δρόμο. Τρέχουμε, τρέχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σε φιλώ, εγώ σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ. Θα κρατήσω, φιλιά πολλά. Εγώ, φιλιά, φιλιά. Ο Δημήτρης που μου είχε ετοιμάσει, που έστησε όλο το πάρτι μας στον Όμιλο, έτσι. Χωρίς ούτε, όχι να ζητήσει λεφτά, με τα μηχανήματά του, με το κέφι του, με την ενέργειά του. Είναι αδερφός, αδερφός ο Δημήτρης Καρυπίδης. Γεια σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο, καλώς τον, καλώς τον. Πήρα μια βουτιά, αλλά εντάξει δεν πήραμε τι? Τα πάνω. Τι, έπεσες ε. Ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι είδα, κάτι είδα, εδώ πέρα είναι τέσσερις αναβοσβήνουν, τι να κάνω, τι να κάνω, δεν είναι. Λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό ότι υπόθηκε από όλες τις μεριές η ζούγκλα του Ρέντι θα τιμωρηθεί πάρα πολύ αυστηρά. Άρα. Πρέπει να κλείσουμε πια με τη βία. Και επειδή έγινε πόλεμος εκεί, αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιώ τώρα, ζούγκλα, πόλεμος. Όλα τα γράψανε οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, όλοι. Η Guardian, η Bild, η Gazeta dello Sport. Γι' αυτό έχω ελπίδα, φιλάρετε. Επειδή ενεπλάκησαν οι ξένοι. Αλλιώς εδώ οι ντόπιοι δικοί μας, άστα. Ναι, αυτό όμως είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, φαντάσου γυναίκα με παιδί να τρέχει αλαφιασμένη, άστα. Γιατί το δείχνει. Τις στάψαν τις φωτογραφίες, έτσι, είδατε. Με συνοπτικές, η μάνα που κρατούσε το παιδί, οι αιμόφερτοι άνθρωποι που πήγαν να δουν τα παιδάκια τους, έτσι, γονείς ήταν, δεν ήταν τίποτα χουλιγκάνοι. Ακριβώς. Λοιπόν, θαύτηκαν, άμα βρείτε φωτογραφία πείτε μου, μπείτε να δείτε. Μπείτε, τοπία θα δείτε, λιβάδια και τέτοια. Εκεί μέσα λοιπόν έγινε πόλεμος και αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε όπως είπες για να δουν τα παιδιά τους. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά δεν προβλήθηκε καθόλου. Δεν είχε λόγο να το προβάλλουνε. Γιατί δυστυχώς είναι αυτό που άκουσα προηγουμένως. Είναι στο λεκανοπέδιο το ΠΟΧ. Δυστυχώς. Ακριβώς. Είδες πως τα συνδέομαι που σήμερα είχα και το καζανάκι. Ακριβώς. Τέλεια. Είναι μια πολύ καλή ιστορία. Όντε τουαλέτ. Μια κατάσταση όντε τουαλέτ. Θέλω όμως εμείς εκεί πέρα υπάρχουν πολύ χάρτινοι. Να μην τυχόν γίνει καμιά τρίπλα, θέλει μεγάλη προσοχή, να ξέρουμε ποιος είναι ο διπλανός μας και επίσης ό,τι προκλήσεις και αν γίνουν, πολύ πολύ βασικά να αποφύγουμε να κάνουμε ζημιά στην ομάδα μας. Ακριβώς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ακριβώς. Είναι αρκετά τεταμένα τα πράγματα, θέλουν να καλύψουν αυτό που έγινε εκεί, τους έγινε μια χοντράδα μεγάλη. Πήγαν και το βάλανε και στο Facebook, λέει. Εμένα δεν μου βγάζεις από το μυαλό, φιλάρετε. Όλο αυτό πάρα πολύ ύποπτο μου φαίνεται. Ότι ο τύπος ξέρει, τον έχουν δει όλοι. Τον έχουν γράψει κάμερες, βιντεάκια, παίζει η μούρη του παντού. Και πάει στο σπίτι του και δεν κρύβει αυτά. Ή τεράστιος μπούφος είναι. Ή ήταν τόσο μαθημένος στην ασυδοσία, στην ατιμωρησία που και μέσα στην αλαζονία του σιγά μη με πειράξουν. Αλλιώς τον πείραζαν, τι αν να σου... δεν έκανε καταγγελία η Bayern. Δηλαδή... Μα είχε το οπλοστάσιο στο σπίτι του, δεν τα είχε ότι θα έχεις ένα μέρος ξένο κάπου αλλού κρυμμένα. Τα είχε στο σπίτι του. Αγρίευσαν πολύ οι Γερμανοί και έπρεπε να δώσουν ένα θύμα. Α, και αυτός τώρα, θα την πληρώσει ο ένας και όλη η ομάδα, όλο το παρεάκι εκεί, τίποτα έτσι. Έχεις την εντύπωση ότι θα την πληρώσει? Όχι βέβαια. Απλά θα ακουστεί. Όχι, ο ένας αυτός ίσως. Και... αυτός ίσως. Ο ένας. Θα δούμε ίσως και με βραχιόλια προσωρινά έτσι να φαίνεται λίγο, να δείξει μια εικόνα ότι εμείς εδώ
αποδώσανε δικαιοσύνη και μετά από λίγο καιρό ο άλλος δολοφόνησε ο άλλος και βρίσκεται σε... Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα, μα την αλήθεια. Δεν μπορεί να τα δεις σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, μόνο σε αυτά τα μέρη που έχουν δικτακτορία. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η δικτακτορία της εξουσίας. Κάποιοι την έχουν στα χέρια τους και τη χρησιμοποιούν ασίδωτα πια. Ασίδωτα. Δες τώρα τι πάνε να κάνουν και με το VAR, έτσι. Δηλαδή, δεν θα δίνει Nova, λέει. Δεν δίνουμε. Replay. Περιμένω να βγούμε εμείς. Εγώ περιμένω να δω. Άμα βγει ο Σαββίδης και πει, κύριε, εμείς χρηματοδοτούμε. Να υπάρχει. Πόσο κοστίζει, ρε παιδί μου. Θέλουμε να, εμείς που είμαστε καθαροί, θέλουμε να δείχνει το VAR την επανάληψη. Και ας μπορεί να αδικηθούμε. Και ας μπορεί να η απόφαση να είναι εις βάρος μας. Θέλουμε. Φωνάζει ο άνθρωπος πόσα χρόνια. Πριν από 40-50 χρόνια, αυτοί οι ίδιοι βάζανε τον ίδιο διαιτητή να παίξει. Τώρα στον Βούλγαρο. Τρία μάτσα. Ναι, δηλαδή είναι αστείο μεν, αλλά πραγματικά. Είναι γεγονός όμως. Είναι γεγονός. Το VAR, τελείωσε. Το VAR. Φιλιά. Τώρα το τι θα γίνει. Η κυβέρνηση έχει δώσει 14 εκατομμύρια. Ναι. Θέλει να δώσει άλλα 4. Ας κανονίσει την πορεία της. Φυσικά. Φυσικά. Γεια σου, φιλάρετε μου. Γεια σας. 2310-287-888. Θυμίζω, κληρώνουμε 2 εισιτήρια διαρκείας για το μπάσκετ σήμερα. Δεν βλέπω εσείς που βγαίνετε στις γραμμές να μου ζητάτε να σας βάζω. Έχω μηνύματα, αλλά στις γραμμές δεν. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 ή μου δίνετε τα 3 τελευταία ψηφία για 2 διαρκείας για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Από το Ανόβερο, Κλαπ Ανόβερο και από το Βεριώτη. Προσφορά σήμερα στην εκπομπή μας. Χαίρετε, καλημέρα. Ναι. 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 Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο ανανεωμένος. Ο ανανεωμένος μάγος. Μάγος είμαι. Μάγος είσαι. Μάγος είσαι. Μάγοι είμαστε όλοι. Ναι. Μαγεμένοι. Ναι. Κάτρες, το Μισόλες, το Αναστασίου και τις Παναγιώτες. Ο μάγος της Χαλάστρας, είμαι από τη Χαλάστρα. Ναι. Σκούπης Νικόλαος. Τα έχουμε πει αυτά τώρα, μην τα λέμε κάθε φορά. Τα έχουμε πει. Ξέρετε, αυτά τα λέμε. Μια στιγμή, μου επιτρέπει μια στιγμή να χαμηλώσω την νοημοσύνη μου για να με καταλάβουν και οι μορφωμένοι. Ωε, φίλε. Μου λες, έχεις κουμπί, φέτα, τι. Με φέτα, με τυρί, με... Εγώ πήρα να σου πω μια καλημέρα. Ναι. Τώρα... Από εκεί και πέρα τι θα προκύψει, δεν το ξέρουμε. Τα κορόιδα της γυναίκας είναι τα κορόιδα οι άνδρες. Ναι. Που πέφτουν θύματα στον ερωτά τους. Θέλω να μου πεις μία απάντηση θέλω από σένα. Θα σου θέσω ένα ερώτημα. Ποια θεωρείς ότι είναι η υπέρτατη γυναίκα. Η νούμερο ένα γυναίκα. Αν αύριο μπορούσες να πας μια νύχτα και να αφιδατωθείς. Για πες. Το μόνο εύκολο που μου βάλες. Α, το περίμενα χρόνια. Η γυναίκα μου, το στεφάνι μου και τέτοια. Δεν θέλω να μου πρόσεξεις, θα μου απαντήσεις. Ναι. Με την νοήμωσή μου παίζεις. Πες, όχι, πού να παίξω. Τη γυναίκα που αγαπώ είναι αυτή η γυναίκα της φαντασίας μου. Ναι. Την ξέρεις, όχι. Την γνώρισες. Όχι, δεν την γνώρισες, την γνώρισες. Κοίταξε, εγώ για να μην σε κουράζω, ναι. Όσοι με μισούν τους αγαπώ. Και όσοι με αγαπούν τους μισώ. Τέλειος είσαι φίλε. Σε πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Τελειώνοντας. Τρία πουλάκια κάθονταν. Και λέγανε αρλούμπες, το τρίτο το χοντρίτερο δείχνει και κάνει τούμπες. Τα πολλάκια. Ανέκδοτο το μεσημέρι ρε, θα σε περιμένω 2 με 2.30. Θα σε πάρω, κοίταξε, όλοι οι πάπλωτοι, αλλάζουν τώρα θέμα, όλοι οι πάπλωτοι είναι τεμπέλητες στη ζωή τους, είναι άπαγες. Μέσα στη φτώχεια, από τη φτώχεια δηλαδή θα βρεις όλη την αλήθεια. Μου έτυχε να κερδίσει 600 εκατομμύρια δραχμές και τα κλώτησε έτσι από περιέργεια για να... Υποφέρει. Για να δεις μέχρι πού θα φτάσουν άμα τα πλουσίσεις. Συγγενείς και φίλοι, γιατί άμα γίνω πλούσιος θα τρέχουν σαν τις μέρισες. Την άλλη φορά όταν θα κερδίσεις 600 εκατομμύρια, πες τους αυτούς που μπορούν να τα θέλουν. Κοίταξε, εγώ Κώστα μου, αγάπη μου γλυκιά, όμορφη άντρα. Αλήθειες λες. Μερακλείς ο τραγούδι. Αλήθειες. Θα τραγουδιστεί μια μέρα και θα κάνουμε... Και μια νύχτα μπορείς να με κάνεις, όχι μόνο μια μέρα και μια νύχτα. Μια νύχτα. Ναι. Ολοκληρώνεις. Θα κρύβω μια αλήθεια που την είπα, που δεν την είπα ακόμα. Δοκιμάζω την αγάπη μου και το μίσος του κόσμου, κυρίως του ελληνικού λαού. Σας κρύβω χιλιάδες αλήθειες που
κάποια στιγμή θα τα μάθετε. Θα είναι πάτε, αυτό, σαν αυτό που λέει, γνωρίζω όλα τα μυστικά του έρωτα. Γνωρίζω όλα τα μυστικά του έρωτα, λέει στη γυναίκα του, γνωρίζω όλα τα μυστικά του έρωτα. Ναι, λέει, αλλά είσαι πολύ εχέμηθος. Γεια σου, Μάγε! Φιλιά! Γεια σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το δίδυμο πατέρα! Άντε ρε παιδάκι! Γεια σου ρε Κωνσταντάν! Πήρα να πω την καλημέρα μου, ζούμε σου. Να την πείσουμε σου, αδερφέ. Το νου σας καλά για όλους. Από έξω, από μέσα, από παραδίπλα. Το νου σας καλά, ρε μάλα! Έτσι! Το νου σας, ρε μάλα! Αυτό! Τα λέμε! Τα λέμε κάθε φορά! Ισχύει για όλους. Για όλους. Παίχτες, προπονητές, οπαδούς. Για μέσα, για έξω, για πλάκια, για αριστερά, για δεξιά. Παντού. Για παντού δεν έχει. Οριοδιώς και καθέτος. Και θέλω να κάνω ένα λεπτό να καθίσω λίγο παραπάνω τη γραμμή. Ό,τι θες. Μια ερευνησούλα ρε παιδί μου. Επειδή εγώ τώρα που πάω ας πούμε στο σχολείο πάω κανονικά με μπλούζα πάω γιατί έτσι μ' αρέσει. Βεβαίως. Εχθές με έρθει και εγώ. Ναι, με είπε ένας δάσκαλος κάτι και εγώ δεν το ήξερα και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η Ρετσίνα η Μαλαματίνα έγινε, πώς το λένε, κάτι με την ΠΑΕ του Άρη. Έκανε συμφωνία χορηγική με τον Άρη. Α, γι' αυτό χθες μου την είπε ο άλλος ο Μάκης. Εγώ δεν ήξερα να τον απαντήσω. Και λέω δεν το ξέρω αυτό το νοκύριο. Έτσι. Κανονικά. Λέει τι έγινε με ρε Πάουκ, λέει πρόσεξε, τι, έκανε με τη Ρετσίνα μου κάνει μία, λέω τι να γίνει, λέω και εγώ λέω Ρετσίνα Μαλαματίνα, του μπαλίτε. Στη σελίδα τους, στη σελίδα τους στο Facebook έγινε ο χαμός, απολογήθηκαν με μια, ξέρετε εμείς και αυτά, βέβαια, λέει μιλάει για χορηγίες ομάδες, ποτέ στον Πάουκ. Έτσι, λοιπόν. Είπαν ότι δώσαμε εκεί, ναι, και σε άλλες ομάδες, okay, οι άλλες έκαναν γνωστοί. Σαν Μαλαματίνα. Ή έγινες ένα πράγμα με τον Μπάουκ, με τον απλό κόσμο, με το Τούμπα Λίμπε. Τώρα έγινε αυτό που μου είπες, δηλαδή έκανε πώς το είπες και το... Χορηγία. Μπήκε χορηγός του είναι στον Άρη. Στον Άρη. Βεβαίως. Αφού πιστεύουν ότι εκεί τους συμφέρει, βεβαίως. Θα δούμε. Μπορώ Κωστάκη να κλείσουμε, αν έχεις την καλοσύνη, να κάνουμε και μια παραγγελιά πάνω σε αυτό. Βεβαίως, να κάνουμε. Εγώ δεν το ήξερα, εγώ ξεστόμασα. Πιάσε δύο Γεωργιάδη, μια και Χρυμπάρη και μια Βασίλισσα. Λοιπόν, θα ήθελα το μεγάλο τραγούδι του Στράτου Διανυσίου, κάτι να την κατάσταση και πάλι μάγκα. Όχι ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί τώρα μας την είπε και ο δάσκαλος, θα την πω εγώ σήμερα με τον εδώ. Τι έχεις πει τώρα, τι έχεις του, περίμενε, μίλα εσύ, θα κάνω εγώ το κουμπάζο εδώ πέρα. Και ζούμε σου αυτό. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Το νου σας καλά, άντε Παοκάρα. Εννοείται. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, γεια. Καλημέρα σας, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Κωστή. Καλώς το παιδί. Μια διευκρίνηση. Α, έλα. Το ΒΑΡ δεν στοιχίζει 4 εκατομμύρια. Όχι, 4 εκατομμύρια στοιχίζει γραμμή για να μπει. Όχι, λάθος κάνεις. 500 με 700.000 κάνει. Τώρα θα το μάθεις λίγο. Καλά, τόσο είπαν ότι στοιχίζει. Τώρα, άμα έχεις άλλη πληροφορία. Εγώ δεν έχω άλλη πληροφορία. Αυτό ισχύει τώρα. Αυτή και το άλλο το ωραίο που έρχεται, το ίντερνετ που δεν πληρώνουν για να δείξουν εκτός Ελλάδος τα παιχνίδια στην Νόβα. Πρόσεξε, όλα αυτά θα τα χρεωθούν οι ομάδες, οι 9, αυτές οι μικρές ομάδες. Και βγαίνει γύρω στα 500 με 700.000. Από το ποσό που πήραν, πρόσεξε, πού θα πάρουν, μάλλον ή που πήραν, από την ΟΒΑ. Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζουν, δηλαδή οι ομαδούλες οι μικρές παίρνουν 2,5 εκατομμύρια, θα πάρουν ένα 700 κάπου εκεί. Ναι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Πάντως έξω είπαν ότι κοστίζει 4 εκατομμύρια η γραμμή. Ωραία, τώρα τι κάνει. Αυτό είναι ψέμα και θα το, σε λίγο καιρό θα το καταλάβετε όλοι. Έγινε Άκη, σε χαιρετώ. Τι άλλη ομάδα θα μπορούσε να είναι αυτός, δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος τι θα μπορούσε να είναι, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Θα πάω σε διάλειμμα, υπενθυμίζω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο 705-750, καταπληκτικά πράγματα, τρώτε εκεί, υπέροχα γεύεστε, φανταστικά, κρεατικά, 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια μην ξεχνάτε και υπέροχο γλυκό στο τέλος, χειροποίητο από τον Δημήτρη και την οικογένειά του, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Κλιμάρτ 9-17-46,
κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, τα πάντα, κορυφαία, όλα. Αυτός είναι ο άρχοντας του κλιματισμού. Θα δώσουμε και δώρο το μεσημέρι που είναι χορηγός στο 2-3. Και βέβαια Tenda Home, 35 χρόνια, Γιάννης και Γιώργος, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, οικογένεια. Και για τέντα και για διανεμική ζελατίνα, καταπληκτικά πράγματα. Για μια ζωή σας βάζει το μαραφέτη στο μπαλκόνι και κερδίζετε ένα ολόκληρο δωμάτιο. Τηλεφωνήστε του, πείτε ότι ακούσατε την εκπομπή, άκουσα τον Τζατζ, άκουσα το πρωί τον 8-10 και λέει ότι θα μου κάνεις και τις καλύτερες τιμές και το κάνει όντως. Και ο μπαμπάς και ο γιος. 430-011. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Οπιάστε στην παρέα μας. Σήμερα κληρώνουμε στο 8-10 σε 20 λεπτά από τώρα. Θα κληρώσουμε 1-2 εισιτήρια διαρκείας για το μπάσκετ. Ανοίγουμε γραμμές και πάλι 2310-287-888 να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε 2 εισιτήρια διαρκείας για το μπάσκετ. Και μέσα από το μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο μου αφήνετε τα 3 τελευταία ψηφία. Σας δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα και ευχαριστούμε πολύ και το ΠΑΟΚ Ανόβερο και το Club ΠΑΟΚ Ανόβερο, αλλά και το ΠΑΟΚ Βεριώτη, την ομάδα στο Facebook, ο φίλος μας ο Βεριώτης, που προσφέρουν αυτά τα 2 εισιτήρια διαρκείας σε κάποιο ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ που δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να πάει και να αγοράσει ένα εισιτήριο για να δει όλα τα μάτς στο Παλατάκι, όλα τα μάτς, Ελλάδα-Ευρώπη, το τονίζουμε, όλα τα μάτς, να δει από κοντά την ομάδα του Κώστα Φλεβαράκη, να δει τα παιδιά αυτά που δίνουν το δικό τους αγώνα να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, να ξαναφέρουν τον κόσμο, να γεμίζουν το Παλατάκι όπως το έκανε το Βόλεϊ τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν σας δίνουμε τη δυνατότητα και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, που δεν σας κοστίζει τίποτα. 2310-287-888 και μου αφήνετε τα 3 τελευταία ψηφία για να σας βάλω στην κλήρωση για τα εισιτήρια αυτά. Είπαμε και εχθές ότι όσοι ταξιδέψετε, το λέμε εμείς, μπορεί να γινόμαστε λίγο δυσάρεστοι, μπορεί να γινόμαστε λίγο, να πούμε, σπάσες από το σπάσας, να γινόμαστε λίγο κουραστικοί. Όσοι ταξιδέψετε τα μάτια στις 14 στο διπλανό σας, αν είναι κάποιος περίεργος, αν είναι κάποιος που δεν τον έχετε ξαναδεί, αν τον δείτε ότι συμπεριφέρεται περίεργα, μακριά από κακοτοπιές, πάμε να πάρουμε το διπλό, πάμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, να συνεχίσουμε να γράψει το κοντέρ άλλο ένα παιχνίδι χωρίς ήττα, επειδή με ρωτάτε συνέχεια για την εντεκάδα. Όπως φαίνεται, καλημέρα αδερφέ, το μικρόφωνο το ξέρω αδερφέ μου μερικές φορές, μπουκώνει επειδή φωνάζω, εγώ φταίω, δεν φταίει το μικρόφωνο. Εγώ φταίω και βραχυκυκλώνει. Κάτω από την εστία θα καθίσει ο Ζίφκοβιτς, δεξιά θα είναι ο Μάτος, αριστερά θα είναι ο Γιαννούλης, στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ίγκασον με τον Κρέσπο, αφού ο Βαρέλα παραμένει τραυματίας. Λογικά στα αμυντικά χαβ θα είναι ο Αγκούστο και ο Μίσιτς, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι άλλο εκεί. Δεξιά ο Λιμνιός, αριστερά λογικά ο Στόχ, δεκάρι ή ο Πέλκας ή ο Μπίσεσβαρ, εκεί παίζεται η μία θέση. Ποιος θα μπει να παίξει και στην επίδεση μπροστά ο άνθρωπος με το υπέροχο πρόσωπο, εμένα μου φαίνεται πολύ όμορφος όσο τα παστελώνει, δεν έχω τέτοια ζητήματα, να βάζει τα γκολάκια να τα παστελώνει και δεν μας νοιάζει καν. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Ναι, όχι, πέσαμε, επόμενος, ναι. Όπα, λάθος και αυτός, ξανά να φορτώσουμε το κέντρο 2310-287-888. Το λέμε συνέχεια, το βάζουμε, το ξαναβάζουμε. Το νου σας ρε μάλα. Έτσι. Ιδιαίτερη προσοχή. Καλά, ρε μάλα. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι πονηρή η καιρή. Πάρα πολύ πονηρή η καιρή. Πάμε, παίρνουμε το διπλό, φεύγουμε. Εγώ έκανα το προγνωστικό μου και λέω ότι θα βάλει γκολ ο Στόχ, που τον είδαμε με τη Λαμία, πολύ ανεβασμένο, με αυτοπεποίθηση, πιθανόν γι' αυτό δεν τον είχε βάλει νωρίτερα ο προπονητής, γιατί δεν ήταν έτοιμος. Εγώ αυτή την εκδοχή επιλέγω, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε «Να, έπαιζε τόσο καλός είναι, γιατί δεν τον έβαζε». Και πού ξέρετε ότι ήταν τόσο έτοιμος νωρίτερα. Πού ξέρετε ότι νωρίτερα ήταν έτσι αυτός. Δεν το ξέρουμε, παιδιά. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι.
Ο προπονητής αποφασίζει. Πάμε, πάμε, πάμε στις γραμμές. Πάμε γιατί αμέλησα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κοντζό. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Ξενοφόντρα, Λότι μόνο. Όχι, ρε φίλε, πού είσαι, ρε ξενοφόντα. Τι γίνεται. Εντός εκτός. Αγόρι μου. Αγόρι λοιπόν, μου. Μαζί σου κι εγώ ένα γκολ θέλω από το Στόχ και να ανέβει πάνω στην κερκίδα. Αχά, έχεις κάνει και σενάριο, να πούμε, το έχεις κάνει εικόνα. Κοίταξε, το ότι μιλάμε για ένα παίκτη εκρηκτικό, με τεπεραμέντο, με τρέλα στο μυαλό. Έτσι. Ένα παίκτη τρελοκομείο. Δεν συμφώνησα ποτέ με αυτούς που λένε ότι τζάμπα μεταγραφή. Περιμένουμε το, περιμέναμε τον παίκτη και έχει να δώσει πολλά. Ο Στόχ είναι παιδιά μόνο 30 χρονών. Έκανε συγκλονιστικό πρωτάθλημα πέρσι. Και περιμένουμε να δείξει πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό που είδαμε με τη Λαμία είναι μια πρώτη δόση, ξενοφόντα. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Αν συμφωνείς. Το ίδιο. Συμφωνώ, αδερφούλη. Συμφωνώ. Οπότε. Λοιπόν. Να σε βάλω και για τα εισιτήρια. Ναι. Μπράβο. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία, ξενοφόντα. 3-3-3. 3-3-3. Α, κλειδαράς. Τέλειος. Ναι. Έγινε. Θες να πεις κάτι άλλο, και... πες τι θες να πεις, αγόρι μου, μη σε κόβω. Χαιρετίσματα σε όλα τα ζουμουσάκια και προσοχή σε όλους που θα είμαστε εκεί. Προσοχή, να μην έχουμε αυτό. Πάμε, σε φιλό, γεια σου ξενοφόντα. Να σε γερός, να σε γερός, αγόρι μου, να σε γερός. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το κονσόρτσιουμ. Τι έγινε, όλα καλά. Γεια σου ρε Παναώτ. Δόξα τω Θεώ, καλά. Έχει εσύ με το Σβαρόφσκι, με τη φάτσα του Σβαρόφσκι. Μια χαρά παιδί είναι. Εγώ σου λέω... Μοντέλο εμένα μου φαίνεται. Δεν μου λες, άμα γίνει, άμα γυαλίσεις Σαρλίς Θερόν, τι θα έχεις να πεις πουτά. Τι. Άμα γυαλίσεις, λέω, στη Σαρλίς Θερόν, έτσι πως τον βλέπει Παστελωτή. Για τη Σαρλίς Θερόν έχω να πω ένα πράγμα. Αυτό. Ναι, μάλιστα, σωστό. Μανούλα. Αυτό φίλε, μανούλα. Είναι στη δική μου frisbee list. Να ξέρετε, τις προσεχείς ημέρες όταν χαλαρώσουμε λίγο, θα κάνουμε τις πέντε κορυφές για τον καθένα. Εμένα η Σαρλίς, τίποτα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί όπως ξέρεις είναι, περιμένει, είναι μόνη της. Μόνη, χώρισε από κάτι περίεργους που είχε. Όχι δηλώσει δηλαδή, ναι. Περιμένει, η γυναίκα είναι στεγνή, τελείωσε. Ναι. Αραχνοήφαντη, Spider-Man. Για το ματσάκι, Spider-Man. Για το ματσάκι εγώ βλέπω 1-0-2. Δεν θέλω παραπάνω. Γιατί οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, βγήκε και ο Μπέος και είπε να καλώς να έρθουν οι παυσίδες να αφήσουν χρήμα εδώ. Αυτά πάντα να τα φοβάσαι, σου λέει ο Τσατσαρός. Άκουσέ με, όταν ακούς βεβαίως, ναι, βγαίνεις και τέτοια, δεν μου αρέσουν. Αυτά μου. Είναι άλλοι που δεν βγαίνει. Ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς, ναι, ναι. Λοιπόν. Έτσι. Γι' αυτό λέω, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Δεν θέλω ευγένειες, ούτε σαβά βίβρ. Ούτε εγώ θέλω η ομάδα να μην πατήσει φέτος σε κανένα μάτς φρένο. Και αυτό που έκανε με τη Λαμία, να το συνεχίσει και μετά να σε σέβεται ο άλλος και να σε φοβάται, να είναι τσιλιπιπί, να γίνεται καφέ η κάλτσα. Εγώ όταν... κοίταξε να δεις. Την άποψή μου για το πώς πρέπει να παίρνει την Τούμπα πρέπει να ρίχνει 5 και 6 και 7. Αν είναι εφικτό, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να γίνει σε όλα τα μάτς. Εκεί όμως που βρεθείς σε μέρα. Εκεί που ξεκινήσει με τέτοια ορμή και σου κάτσουν και φάσεις, πήγε το μέχρι τέλους, φίλε. Αν είσαι εκτός έδρας. Αν είσαι εκτός έδρας και έχεις και κόσμο μαζί σου, είναι λίγο έτσι πιο. Είναι θέμα σαβοραβίβλου, καταλάβεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι ναι. Ακριβώς. Να σε βάλω στην κλήρωση. Ναι, βάλε. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 069. Έγινε Παναγιώτη μου, θες να πεις κάτι άλλο. Με την νίκη. Όχι. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Ξαναλέω για ακόμα. Περίπου 10 λεπτά έχετε την ευκαιρία και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο μου αφήνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Σας βάζω σε κλήρωση. Είναι μεγάλα τα δύο δώρα. Δύο εισιτήρια διαρκείας. Βλέπετε όλη τη χρονιά τον ΠΑΟΚ στο παλατάκι, σε αυτό το στολίδι. Βλέπετε τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και στηρίζετε την ομάδα αυτή που είναι τόσο μόνη και τόσο αδικημένη. Και όταν λέω αδικημένη, όχι μόνο από τον κόσμο και από τον εαυτό της τον ίδιο με αυτά που έκανε τα τελευταία χρόνια. Γεια σας! Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ, να σας ακούμε, λίγο πιο δυνατά. 1-2-1-2, με ακούτε τώρα. Τέλειος, σας ακούμε. 1-2, φτιάξαμε θέλω... λίγο το σίγμα. Ναι. Είσαι το αυτοκίνητο νι ήταν νι,
2485 ποδίζει, παρακαλώ. Λεωνίδα, εσύ είσαι? Ναι, ναι. Στο βάθο σε ακούω, δεν σε ακούω καλά, δεν σε ακούω καλά. Μικροφωνίζω γι' αυτό τώρα, καλύτερα. Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Ναι, για πες, αδερφέ μου, για πες. Θέλω πολύ να ζήσω εκείνη τη μέρα που θα κάνεις το top 5. Το top 5, θα το κάνουμε σύντομα. Θέλω, δηλαδή θα εκτασιαστείς εντελώς, δηλαδή θα πάθεις νομίζω υπερδιέτηση εκείνη τη μέρα. Πρόσεξε τι εκφράσεις χρησιμοποιείς, πρόσεξε. Εντάξει, πανεύει η πίεση, θα σου πω το εξής. Κοίταξε, Λεωνίδα, καταρχήν ξέρεις ότι μας αρέσει το όμορφο και το ωραίο, δεν το κρύψαμε ποτέ. Παντρευτήκαμε, κάναμε οικογένεια, κάναμε παιδιά. Μιάνο, τελεία. Ναι. Άνδρας που δεν του αρέσει το ωραίο φίλο. Ακριβώς. Όχι, είναι και υποκριτής. Δηλαδή, τι, επειδή παντρεύτηκες, περνάει η άλλη και έχει ένα θεσπέσιο. Ένα θεσπέσιο πίσω σύστημα. Δηλαδή, δεν λέμε τώρα να γυρίσει να σου βγει ο λαιμός, ούτε να σου τρέξουν τα σάλια. Ναι, αλλά αμέσως δεν θα πει μπράβο, ρε, αυτό το χέρι. Έτσι. Τώρα, υπάρχουν κι άλλοι που είναι πιο τολμηροί, φίλοι, και σε συμβουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Τι χούφτωσες, τι είναι αυτά που λες, ραγιά ο σάτυρα, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Γιατί? Γιατί είναι λουλούδι, ρε μίσχος, τα αγγίζουν τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν είσαι αφήσει ακόμα καλά καλά να τις πιάσω ούτε το χέρι. Σω! Και τώρα μην ξέρεις τι μαέσπρος είναι σε αυτά. Γιατί δεν χούφτωσες. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, μωρέ. Χούφτωσες. Θα το μετανιώσεις. Χούφτωσες, χούφτωσες. Ο Παπαγιαννόπουλος ήξερε ότι είναι απάτη και του λέει χούφτωστη τώρα προλαβαίνεις. Ναι, ναι. Χούφτωστη όσο είναι καιρός. Αγόρι μου, Λεωνίδα, πες μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. Θες να σε βάλω κλήρωση? Βάλω, 158, αλλά το νούμερο που σε έστειλα στο κινητό. 158. Τώρα εγώ κρατάω αυτά τα τρία και όποιος κερδίσει το τέλος εκπομπής θα ακούσει το όνομά του. Έτσι. Εντάξει. Πες τι άλλο θες, αδερφέ μου. Τίποτα, τίποτα, όλα καλά. Για σαλίστερον πήρες βασικά να μας αναστατώσεις. Καλό το κορίτσι, μωρέ, έχει πρίκα, έχει πρίκα. Έχει πρικισμένο είναι. Μπροστά όχι, αλλά οκ, okay, πρόσωπο, ωμέγα πίσω. Μάργες. Ωμέγα. Φιλιά, γεια σου Λεωνίδα. Γεια σου αδερφέ μου, 2310-287-888, καλημέρα σας. Ναι. Κωστά. Καλώς το παιδί. Με συγχωρείς, παρέλειψα να πω δύο λέξεις. Το 1998 ήταν να πάρω 600. Αλλά δεν τα πήρες. Περίμενε, πήρα όμως το δεκάρι, πήρε χιλιάδες. Τότε που φώναζα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, παίξτε Πανιόνιος Παναθηναϊκός. Πανιόνιος Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ναλιτζή που πήρε το κύπελλο Πανιόνιος. Μάλιστα. Και δεν σ' άκουσε κανένα. Όσοι σ' ακούσαν, οικονομήσανε. Παίξω δύο. Για να το χάσω και το χάσε. Και όλοι με κυνηγούσαν με τα ρόπαλα να με σκοτώσουν. Τι έκανες ρε αλήτη. Ο μάγος καλάτρα. Γεια σου ρε μάγια. Γεια σου ρε μάγια. Τι γίνεται με αυτό το γέλιο? Δεν υπάρχει αυτό το γέλιο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ακόμα μια-δυο γραμμές προλαβαίνουμε. 2310-287-888 για να σας βάλω σε κλήρωση που θα κάνω σε 5 λεπτά από τώρα για τα δύο εισιτήρια διαρκείας για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Απλά παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-287-888. Ναι. Όχι, έπεσε. Παίρνετε τηλέφωνο και σας βγάζω στην κλήρωση σε 5 λεπτά από τώρα μαζί με αυτούς που έχουν στείλει τα μηνύματα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που έχει στείλει τα μηνύματα. Στο Λάζαρο. Ο Κώστας ο Τσερέπης. Καλημέρα Κωστή. 03 την Κυριακή βάλαμε για την κλήρωση. Ο Θόδωρος ο Γεωργίου. Καλημέρα για το διαρκεία. Μπάσκετ Μιχαλίδης Χρήστος. Ο Γιώργος Αναστασιάδης. Τρίτο και φαρμακερό Κωστή με το διπλό στο Βόλο. Γεια σου Γιώργο μου. Δεύτερη συμμετοχή. Ο Μπακυρτζής ο Αναστάσης. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος. Κωστή καλημέρα. Σε ακούμε κάθε μέρα και μας φτιάχνει τη διάθεση. Ζούμου σου λέμε βάλαμε για τα διαρκεία μπάσκετ. Για τι ΠΑΟΚ είμαστε για όλα. Σωστός. Ο Καπετάνογλου ο Γιάννης. Καλή συνέχεια Ζούμου σου. Λοιπόν, ο Δημήτρης, καλημέρα. Βάλαμε για την κλήρωση. Ευχαριστούμε. Μας κρατάς παρέα, μας κρατάς ζωντανούς. Λέει Δήμητρο Καρσαβίδης, ο Χρήστος, διαρκείας μπάσκετ. Γεια σου, Άννα Χούχλια, καλημέρα. Ζούμου σου λέμε για κάθε πίκρα και με. Βάλαμε για τα διαρκείας του μπάσκετ για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γεια σου, Δήμητρα, γεια σου, Τζαφώνη Νίκο. Καλημέρα, άρχοντα των Ερτζιανών. Ζούμου σου λέμε και χρυμπάρι πίνουμε. Βάλαμε στην κλήρωση για τον μπάσκετ, τον Βαγγέλη του Τριανταφυλλίδης. Στέλνετε, προλαβαίνετε ακόμα και στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Στον Χρήστο τον Κολοβό στην Αυστραλία που κάθε μέρα στέλνει το μήνυμά του και ξεχνάω να το πω, λησμονώ. Λοιπόν, στο τηλέφωνο. Πώς περνάς το γάμο σου, ρε φίλε? Τέλεια. Το ευχαριστιέσαι δηλαδή? Τέλεια.
Είναι δίπλα σου και σε ακούει. Πάρα πολύ ωραία. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Τελευταία γραμμή. Όχι, όχι, δεν θέλει, δεν θέλει. Ωραία, τέλεια. Να πω χορηγούς. Και να κάνω την κλήρωση. Να κάνω την κλήρωση. Μαριλής! Δώσε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 78. 13. Και 40. Γεια σου Μαριλής! Γεια σου κορίτσι! Ηρωίδα. Ηρωίδα έξω. Θα τις μιλάτε όμορφα όταν παίρνετε τηλέφωνο, έτσι. Όχι μόνο οι δικοί μου ακροατές, όλοι. Και των αλωνών εκπομπών, λέω. Αλλιώς έχει μπινελίκι. Αλλιώς έχει πίσα και πούπουλα το πρωί. Κανονίστε τη θέση σας. Έτσι, θα λέτε την καλημέρα σας όταν βγαίνετε. Όχι, θα δώσω το τάδε. Ή δεν θέλω να βγω. Σε εμάς, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Το λέω, θα συμπεριφέρεστε όμορφα. Στις κυρίες γενικότερα, αλλά και στη δική μας την κυρία που κάθεται μπροστά. Και τρέχει για όλους μας. Τρέχει για όλους μας. Πάω να δώσω τους τυχερούς. Τους τυχερούς. Λοιπόν. Ο ένας. Είναι ο ένας τυχερός, είναι ο Γιώργος Αναστασιάδης, 6976 σε 112. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο Μαριλής μου, 6976 σε 112. Κερδίζει το διαρκείας του ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ Βεριώτης. Από τον Βεριώτη. Και ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι ο Καρασαβίδης Χρήστος, 6977 σε 908. Μαριλής μου, ο ένας είναι ο Καρασαβίδης Χρήστος και ο άλλος είναι ο Αναστασιάδης Γιώργος, 112. Βγάλ' τους αν μπορέσουμε, αν προλάβουμε να τους βγάλουμε στον αέρα. Προλαβαίνουμε νομίζω, προλαβαίνουμε να τους βγάλουμε αέρα. Να ευχαριστήσουμε και τον ΠΑΟΚ Βεριώτη για την προσφορά για το εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ. Είχε μεγαλύτερη συμμετοχή από την προηγούμενη φορά και μπράβο, έτσι να είμαστε δίπλα στο μπάσκετ. Είμαστε ΠΑΟΚ όχι μόνο στο πανηγύρι, στην επιτυχία, στο πρωτάθλημα, στις καλές στιγμές. Είμαστε ΠΑΟΚ περισσότερο και ΠΑΟΚΑΡΑ όταν μια ομάδα περνάει κρίση, όταν μια ομάδα δεν είναι στα καλά της, όταν μια ομάδα δίνει αγώνα να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Περισσότερο είμαστε εκεί. Κανένας μας δεν έγινε ΠΑΟΚ. Ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας. Για τον Τζερτζελέ, για τον Φραμπαλά, για το πρωτάθλημα, για το πανηγυράκι, για... κανένας μας. Υπάρχουν άλλοι πολύ σοβαρότεροι λόγοι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα τους βρει, αν θα σηκώσουν τηλέφωνο. Κάνε Μαριλής μου, πάρ' τους μια απόπειρα να τους βγάλουμε αέρα. Τους δύο, ωραία, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να δούμε αν θα βγουν. Να πω, μπαμ μπαμ, χορηγούς για να μην καθυστερώ μετά και τρώω χρόνο από τα παιδιά. Να πω ότι η δεύτερη ώρα είναι προσφορά από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750. Καταπληκτικά πεντανόστιμα φαγητά εκεί και σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Όλα είναι πεντακάθαρα, όλα είναι καλοψημένα, όλα είναι εκλεκτά. Θα πάθετε πλάκα. Όσοι πάτε θα ξαναπάτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, 100%. 705-750 Λιβεριά. Για κλίμα, ψήξη, θέρμανση, Κλιμάρτ 917-646. Κλιματιστικά, αντλίες, θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV. Δεν σηκώνει κανένας. Μπορεί να είναι στη δουλειά τα παιδιά. Τα τρία. Τα τρία τελευταία νούμερα. Τους έχω εδώ στο μήνυμα είναι αυτοί. Ναι, ναι, τα τρία τελευταία τους νούμερα. Λοιπόν, ο ένας είναι ο Αναστασιάδης Γιώργος σε 112, 6976-112 και ο άλλος είναι ο Καρασαβίδης Χρήστος σε 908. Κάνε μια απόπειρα πουλάκι μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, είπα Τέντα Χόμ, 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011, φωνάζω κάθε μέρα, γιατί το έκανα και εγώ στο σπίτι και είδα πόσο σημαντικό είναι. Κλείστε με τη ζελατίνα, την αντινεμική, το πλαστικό, το χοντρό, κλείστε το χώρο του μπαλκονιού, κερδίζετε ένα δωμάτιο, να παίξουν τα παιδιά σας, να αφήσετε τα λουλούδια σας. Να έχετε εκεί, ξέρω εγώ, αποθηκευτικό χώρο, να βάλετε το ποδήλατο, αν κάνετε γυμναστική, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Και προστατεύει και το σπίτι σας από το κρύο, έτσι και κερδίζετε και σε θέρμανση. Πάμε να δούμε αν είναι ο ένας από τους δύο. Ναι! Κωστή μου! Καλώς το παιδί! Καλημέρα Κωστή μου, ο Γιώργος είμαι, ο Αναστασιάδης. Γεια σου ρε Γιωργάρα! Είσαι ένας τυχερός, αγόρι μου, πολύ χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
αδερφέ μου. Το τρίπτυχο να κλείσει και διαρκείας και πάω TV. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Ευχαριστής, ευχαριστής τον ΠΑΟΚ Βεριώτη. Ναι, ξέρω. Το ένας από τους δύο, τώρα δεν τα χωρίσα, θυμάμαι πως τα είπα πριν. Έτσι το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο πράγμα. Που προσφέρει αυτό το εισιτήριο διαρκείας, θα μας το στείλει με courier εδώ στο σταθμό. Έχουμε το τηλέφωνό σου, θα σε πάρουμε για να έρθει να το παραλάβει. Πηγαίνει μπασκετάκι, τέλεια. Είσαι και μπασκετικό. Γουστάρι. Εννοείται, εννοείται, ναι. Και μπράβο. Μπασκετάκι και μπάλα, όλα. Δεν μπράβο, χάνουμε μπράβο, αδερφέ μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Παοκάρα δεν μα πέφτει με τίποτα. Με το διπλό, με το διπλό. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, γεια σου Γιωργάρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα γερό. Πάμε και στον άλλον, ελπίζω να είναι αυτό. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώ το παιδί. Είσαι ο Χρήστο Καρασαβίδη. Είσαι ο Χρήστο Καρασαβίδη, αν είσαι και τεμέτερον. Βέβαια. Αγόρι μου! Πόσα μηνύματα έστειλε, πόσα μηνύματα έστειλε. Ένα έστειλε. Ένα έστειλε! Λέγεται και ποποφαρδία. Ναι, βέβαια. Είχα κερδίσει και παλιά στον Extra Sport μαζί σου. Και στον Extra Sport, αλλά είμαι τυχερό, φίλε. Είσαι παλιό ακροατή. Σου εύχομαι να είσαι πάντα τυχερό. Κερδίζει το εισιτήριο διαρκεία από τα παιδιά στο Ανόβερο, το σύνδεσμο που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά η καρδιά του χτυπάει παοκτσίδικα και σου προσφέρει ένα εισιτήριο διαρκείας. Έχουμε το τηλέφωνό σου, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, να έρθεις να το παραλάβεις όταν το πάρουμε κι εμείς, να πηγαίνεις να βλέπεις μπασκετάρα. Είσαι και μπασκετικός, πηγαίνεις και στο μπασκετάκι. Στο μπάσκετ πήγαινα πάρα πολύ μέχρι το 10, το 10 και μετά χαλάρωσα λίγο, τώρα θα το ξαναφτιάξουμε το θέμα. Θα το ξαναφτιάξουμε. Τώρα, με την ευκαιρία του διαρκείας. Να είσαι γερός, σου εύχομαι και πάντα τυχερός. Πάντα τυχερός. Να είσαι καλά. Γεια σου Χρήστο μου. Γεια σου Χρήστο μου. Γεια σου Χρήστο μου. Αυτή ήταν η δύο τυχεροί. Έτσι θέλουμε όταν έχουμε και χρόνο να βγάλουμε τους τυχερούς στον αέρα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ανανεώνουμε ραντεβού όχι για την Τρίτη. 2 η ώρα θα είμαστε εδώ. Σας θέλω έτοιμους. Σας θέλω θαραλέους. Σας θέλω με θράσος. Πεκτικό. Να παίξουμε σήμερα με αντίστροφη μέτρηση, με γράμματα, με βρες τις λέξεις, βρες ποιος μιλάει, βρες ποιος έχει βάλει τον γκολ, με ηχητικά, με τραγούδια, με πέντε λέξεις, φτιάξε ιστορία, τα πάντα όπως κάνουμε κάθε μέρα, 2 με 2.30, μετά 3 παρά 25, με Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, να μιλήσουμε για όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ΠΑΟΚ, βέβαια σήμερα με το μάτι μας περισσότερο και στο αυριανό μάτς. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται το ψυχιατρίο, έρχονται τα δύο παοξάκια, έρχονται Κόλκας και Μπατμανίδης, δεν φεύγει κανένα, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζουμουσού λέμε, bye, 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 bye.